Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Στα 7 λεπτά μετά τις 10 βραδάκι, Τετάρτης 27 του Ιούνιου του 2018. Μια καλοκαιρινή βραδιά με ηλιόλουστη όλη η σημερινή μέρα. Λοιπόν, τι πράγμα αυτό, ρες, είναι πραγματικά απίστευτο. Αυτό που γράφουν στο Facebook ορισμένοι, ότι μέχρι και το καλοκαίρι που λύσανε, έχει μια δόση αλήθειας. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα για να σχολιάσουμε και να δούμε μαζί τα δεύτερα ημίχρονα του ομίλου της Βραζιλίας, γιατί αυτό είναι το μεγάλο όνομα, αν και εξασφαλισμένη πρόκριση δεν έχει ακόμα, ούτε την είχε φυσικά πριν την έναρξη του αγώνα. Προηγείται πάντως με τον γκολ του Παουλίνου ύστερα από εξαιρετική ασίστ του Κουτίνιο. Οι δύο συμπαίκτες στην Μπάρσα έχουν βάλει τα ποδαράκια τους για να διαμορφωθεί αυτό το Σερβία-Βραζιλία 0-1. Με το ίδιο σκορ προηγείται και η Ελβετία της Κώστα Ρίκα, σε ζευγάρι όπου το βαθμολογικό ενδιαφέρον εντός αγωγικών είναι μονόπλευρο για την Ελβετία. Με τον Τζεμαϊλή προηγείται από το 31. Βέβαια, έχουμε πολλές φορές ότι εθνικές ομάδες, ειδικά όταν μιλάμε για μεγάλα τουρνουά, βλέπε Μουντιάλ, βλέπε Euro κτλ., δεν στέκει ο όρος αδιάφορος. Είδαμε και χθες, αλλά και σήμερα, την Νότια Κορέα τι χουνέρι έκανε στους Γερμαναράδες, που τους έστειλε στο Βερολίνο πακέτο να βρουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, άλλη μαύρη κάλτσα. Λοιπόν, απίστευτα πράγματα. Είναι το DNA του ονόματος. Δεν χαλάει η συνταγή με τίποτα. Δεν το γνωρίζουν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν σήμερα στο Βερολίνο. Τώρα δεν ξέρω αν έκανε καμιά δήλωση να ευχηθεί και τα λοιπά. Καλή επιτυχία στη Γερμανία, όχι και τα λοιπά. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ήταν εκεί στο Βερολίνο και τους έφερε τύχη τους ανθρώπους για πρώτη φορά μετά το 1938, δηλαδή μετά το τρίτο Μουντιάλ της ιστορίας. Οι Γερμανοί αποκλείονται από την φάση των ομίλων. Είναι κοσμογονικό γεγονός, όπως και αν το δούμε. Λοιπόν, έχω την τύχη και την τιμή να μην είμαι μόνος μου σήμερα. Εντάξει, αυτή η εκπομπή είναι πάντα υπάρχει παρτενέρ. Είτε ο Νίκος θα έχει εμένα, είτε εγώ θα έχω τον Νίκο, αν απουσιάζει ο ένας ή ο άλλος. Τις τελευταίες μέρες λόγω ηλυμένων υποχρεώσεων, λόγω All About Aris, βασικά ο Νίκος Παπαδόπουλος τον ακούτε τα απογεύματα και είμαι εγώ μόνος στα βράδια. Αλλά σήμερα δεν είμαι μόνος, έχω την τύχη και την τιμή να έχω μαζί μου έναν πολύ καλό φίλο, αδελφικό φίλο, παλιό συμμαθητή και νυν αντιδήμαρχο. Την τελευταία φορά που τον φιλοξένησα τηλεφωνικά ήταν αντιδήμαρχος εκπαίδευσης και αθλητισμού στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Τώρα πλέον έχει αλλάξει πόστο, το αντιδημαρχηλίκι παραμένει βέβαια. Θα μας πει ο ίδιος τι πόστο έχει. Καλησπέρα κύριε Γιώργο Δημαρέλο. Καλησπέρα Θανάση. Αντιδήμαρχος αστικής ανθεκτικότητας και αναπτυξιακών προγραμμάτων και ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Πες το άλλη μια φορά, γιατί νομίζω ότι και εσύ όταν σου ανέδεσε ο κ. Μουτάρης το πώς αυτό, πρέπει να το είπες τι είναι αυτό. Πώς μη το είπες. Τέλος πάντων, υπεύθυνος για όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα και για το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου, σε απλά ελληνικά. Μάλιστα. Έχει δουλειά, έτσι δεν είναι πολύ. Κατώ θα μου πεις τι θα μου λέγε. Και τίποτα να μην είπε, θα σου έλεγα ότι... Από τις πιο άκυρες ερωτήσεις που έκανε δημοσιογράφος σε φιλοξενούμενο, σε συνδυξιαζόμενο. Όχι, σε τίποτα. Τίποτα, καλά είμαι. Ταξίνουμε όλη μέρα. Φαντάζεσαι. Λοιπόν, εδώ με Γιώργο Δημαρέλο θα είμαστε. Φυσικά θα σου μιλάω στον ελληνικό. Εννοείται. Έχεις το πόστο του αντιδημάρχου, αλλά εντάξει, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου... σε θυμάμαι. Έτσι. Βασικά βγάλαμε όλα τα σχολικά χρόνια μαζί, έτσι. Από Νίπια μέχρι τρίτη λυκείου. Μέχρι το φινάλε. Μόνο στο πανεπιστήμιο χωρίσαμε. Και εκεί βάλει βρεθήκαμε. Είμαι στο Μπέρμιγχαμ. Ναι, στην Αγγλία. Στο Άστον Βίλα Κόβεντρι. Λοιπόν, να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας FM και όταν τα μηνύματά σας αποστολή στο 54526. Με χρέωση 1,24 ευρώ ανά SMS, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και των οποιονδήποτε περαιτέρω χρεώσεων έχει κινητή τηλεφωνία με την οποία είστε συμβεβλημένος ή συμβεβλημένοι. Τα λέμε και μέσω Facebook, στο λογαριασμό μου, Θανάσης Κυλώνης με λατινικούς χαρακτήρες, με double S και Y στο Κυλώνης. Μην βάλει κανένας Y στο Θανάσης, για να με βρει ποτέ. Αργότερα θα τα πούμε και μέσω τηλεφωνικών γραμμών. Θα καλείτε το 23 10 2 7 και 3 8. Να δούμε λίγο τα πρώτα μηνυματάκια. Ο Δημήτρης λέει: τι συζητάμε, δηλαδή στρεφίλε, 4 κορνερά και Ελβετία στέλνουμε. Ας τα βάλει ο αντιδήμαρχος. Καλησπέρες. Γεια σου Δημήτρη. Ο φίλος ο Δημήτρης παίζει κάθε βράδυ έτσι παρολί με μυστήρια στοιχήματα, με special bets και θέλει 4 κορνεράκια Ελβετίας. Στα πόσα είμαστε. Πώς λέμε και 10 από Τουρκίας, θέλει 4 κορνεράκια Ελβετίας. Τα άλλα των Βρυξελών τι είναι, λαχανάκια.
Λαχανάκια. Λαχανάκια Βρυξελών, ναι. Ο Πίτερ λέει, καλό βράδυ Θανάση, λέει, ό,τι και να πούμε είναι πολύ λίγο, λέει, αν στον τελικό δούμε, λέει, τίποτα Κροατία, Ρωσία, καμιά έκπληξη, έτσι όπως πάει η διοργάνωση δεν θέλει και πολύ. Κακά τα ψέματα, λέει, πλέον η διοργάνωση, λέει, δεν προσφέρει για στοιχηματισμό. Οποιοδήποτε μπορεί να κερδίσει τον οποιονδήποτε. Υπάρχει και άλλη λύση. Όποιος θέλει να παίξει, να παίζει, εκπλήξεις. Σήμερα η Νότια Κορέα πλήρωνε πόσο, 13 φράγκα πλήρωνε. Εντάξει, ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη. Αλλά βάσει τη εικόνα του αγώνα, δεν την λες έκπληξη την τελική επικράτηση της Κορέας, η οποία ήταν σε γενικές γραμμές πιο ομάδα σήμερα. Είχε καλύτερο πλάνο στο παιχνίδι της από την Γερμανία, η οποία εγώ χειρότερη Γερμανία σε Μουντιάλ. Δεν μιλάμε τώρα για ένα οποιοδήποτε παιχνίδι, αλλά σε τελική φάση Μουντιάλ, χειρότερη Γερμανία δεν θυμάμαι. Έτσι. Πολύ κακή. Και επίσης και η Κροατία που τη γράφει και ο φίλος. Η Κροατία με στιγμής είναι η ομάδα που. Ναι, γιατί πρέπει να κοιτάμε και τους αντιπάλους. Γιατί και το Βέλγιο με την Αγγλία παίξαν καλά, αλλά παίξαμε τον Παναμά και την Τινησία. Ο Παναμάς είναι περίπτερο, η Τινησία είναι, ξέρω εγώ, καφετέρια, που λέει ο λόγος. Αλλά η Κροατία που έπαιξε σε σχετικά δύσκολο όμιλο, ενώ ισοφαρίζει η Κωνσταρίκα. Η πλούσια ακτή, αυτό σημαίνει Κωνσταρίκα, Ελβετία Κωνσταρίκα 1-1, παραμένει το Σερβία Βραζιλία 0-1, το πανηγυρίζουν έξαλλα οι Κωνσταρικανοί καθώς είναι το παρθενικό του γκολ σε αυτό το Μουντιάλ, όχι γενικότερα σε Μουντιάλ, στο προηγούμενο πήγανε μέχρι την οκτάδα. Και συνεχίζει ο φίλος ο Πίτερ που είναι δηλωμένος οπαδός της Λίβερπουλ. Πάντως λέει, να σου πω την αλήθεια, λέει, έπρεπε, λέει, να το υποψιαστούμε, λέει, νίκη Γερμανών σε ρώσικο έδαφος γίνεται, υπάρχει. Το γράφω, λέει, με κεφαλαία, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Καλή συνέχεια, Πίτερ Λιβερπουλιάνος από το καλοκαιρινό Δουβλίνο. Το Δουβλίνο έχει 28 πλάς βαθμούς. Η Σερβία έχει ευκαιρία, Και κόρνερ τώρα με τον Κολάροφ. Ναι, έχουμε στο Δουβλίνο 28 βαθμούς και εδώ είμαστε κοντά στα 20. Εντάξει, κρύο δεν έχει, αλλά πολύ μούχλα. Πολύ μούχλα. Ναι. Δηλαδή, τέτοιος Ιούνιος ποτέ στα χρονικά. Κεφαλιά, πολύ ωραία καρφωτή κεφαλιά. Στολτίδη θύμισε, να δούμε λίγο εδώ τώρα το τετ-α-τετ. Ποιος είναι, Νεϊμάρ. Ο Νεϊμάρ είναι αποκρούει στο Ίκοβιτς. Ο Νεϊμάρ δεν είναι, ναι, ο Νεϊμάρ. Τώρα έχουμε παίξει και. Βάλε τώρα Νεϊμάρ, αγόρι μου. Ούτως ή άλλως τώρα με το χ της Ελβετίας προς τη μην χάνεται η πιθανότητα να τερματίσει και η Βραζιλία, δεύτερη κτλ. Εντάξει, έχουμε ακόμα πάρα πολύ χρόνο στα παιχνίδια. Πάνω από μισή ώρα και στα δύο. Στο 57 είμαστε και στα δύο γήπεδα. Τώρα έχει κερδίσει κόρνερ η Βραζιλία με τον Νεϊμάρ στην εκτέλεση. Ιστερόγραφο ο Πίτερ ρίχνω, λέει, ζεστό μακροχρόνιο στοίχημα, λέει, για να πάρει Ντόρτμουντ στην Bundesliga. Καλά, εντάξει, από τώρα για την Bundesliga, άσε τώρα, Πίτερ. Μην κάνεις τώρα κινήσεις βεβαιασμένες κτλ. Ο Κούλης, λέει, φόρα για την μπλούζα της Μπάγκερν σήμερα στο. Α, ναι, ναι, ναι. Ο Κούλης, λέει, φόρα για την μπλούζα της Μπάγκερν σήμερα στο Βερολίνο. Λέει, τυχαίο, δεν νομίζω. Αυτό δεν το είδα. Εγώ τον είδα κάπου όρθιο να πίνει μπύρα. Κάπου διάβασα ότι κάτι Twitter για τη Γερμανία σήμερα. Καλά. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά. Πιθανότατα. Εντάξει. Το πολύ πολύ το βρούσε κανένα χαντάκι. Να δεις κανιά τέλη η Μέρκελ. Κιούλης χαντάκιν. Λοιπόν, το πάρκο λέει τις ωραίες του. Όχι, τώρα θα αρχίσουν τα. Καλά, για να τελειώσει το ματσάκι εδώ. Θα αρχίσουν τα μπινελίκια. Λέει, γιατί τόση ώρα σε έχω στα φρουφρού και στα αρώματα. Το πάρκο τις ωραίες του, λέει, 3 μήνες το φτιάχνουν. Βάλαν τα παιχνίδια, κούνιες, τραμπάλες κτλ. Αλλά καθυστερούν κανένα δίμηνο, λέει, να στρώσουν τα σφουγγαράκια στο δάπεδο. Με παράπονα άρχισαμε. Το πάρκο της ωραίας του. Εντάξει. Βέβαια δεν είναι πλέον αρμοδιότητά σου. Όχι, αλλά θα. Όλα είναι αρμοδιότητά. Εντάξει, θα το προωθήσεις. Θα το προωθήσεις. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, επειδή μπήκαμε και έτσι δυναμικά, ξεχάσαμε τον χορηγό μας, ο οποίος την χάνει να είναι και κοινός μας αδελφικός φίλος. Παράσχος, βέβαια δεν είναι μόνο δική του επιχείρηση, του Σίμου. Είναι και του Βασίλη, είναι και του κύριου Χρήστου κτλ. Παράσου, κυρίες και κύριοι, στην Ολύμπο 90, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-227-005. Ό,τι χρειάζεται ο επαγγελματίας υδραυλικός ή το απρόσωπο νοικοκύρης για τη δουλειά του ή για να αλλάξει κάποια συσκευή ή κάποιο ανταλλακτικό υδραυλικής φύσεως στο σπίτι του, θα το βρει στον Παράσχο, εκεί όπου θα βρει και ό,τι έχει να κάνει με φυσικό αέριο, λεύτες κτλ. Και με την εγγύηση των κορυφαίων εταιριών του χώρου. Aquatherm, Immergas, Baxi, Ferroli και Wolf. Όλα αυτά θα βρείτε στον Παράσχο στην Ολύμπο 90. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 2310-227-005. Λοιπόν, πώς το βλέπεις γενικότερα το Μουντιάλ μέχρι στιγμής? Αλλά σε να λείπει και η μεγάλη σου αγάπη, η Ιταλία. Η Ιταλία, εντάξει, χωρίς Ιταλία. Είσαι Ιταλόφιλος από παλιά. Άρρωστη Ιταλία. Εντάξει, πιστεύω ότι είναι Μουντιάλ ψιλοεκπλήξεων. Έχει εκπλήξεις. Ναι. Εντάξει, δηλαδή τουλάχιστον όσον αφορά τα αποτελέσματα. Ξέρεις τι, έχει βασικά η πολύ μεγάλη έκπληξη
σαν γεγονός, όχι σαν αποτέλεσμα, είναι μέχρι στιγμής μόνο της Γερμανίας ο αποκλεισμός. Ναι. Γιατί αν κοιτάξεις τους ομίλους, ποιοι προκρίθηκαν από τους ομίλους τις προηγούμενες μέρες, η αρχική διάδα, ας πούμε, έγινε μια αλλαγή στο αντί για Αργεντινή-Κροατία, έγινε Κροατία-Αργεντινή. Ναι, αλλά δηλαδή, ναι. Γαλλία-Δανία ήταν το φυσιολογικό, Ουρουγουάη-Ρωσία ήταν το φυσιολογικό, Γαλλία-Δανία, ναι. Αργεντινή-Κροατία έγινε το Κροατία-Αργεντινή. Σωστό. Δεν είναι πιστικές πολύ οι μεγάλες ομάδες. Καμία δεν είναι πιστική. Ναι. Δηλαδή, για μένα, δηλαδή, η μόνη πιστική ομάδα μέχρι στιγμής, ας πούμε, είναι η Κροατία, η οποία και παίκτες έχει και ονόματα, τα οποία στέκουν στο ευρωπαϊκό ναι. ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο, αλλά έχουν και μια ομάδα, δηλαδή, μέσα στο γήπεδο. Εγώ πιστεύω ότι είναι πιθανό να προχωρήσει αρκετά. Είναι πιθανό να προχωρήσει, ναι, ναι. Ίσως να σπάσει το ταβάνι της που ήταν στο Μουντιάλ του 98 στη Γαλλία, η τρίτη θέση. Με ποιον διασταυρώνεται τώρα? Η Κροατία τώρα θα παίξει με την... έλα, πες το, από το... με τη Δανία, με τη Δανία. Κυριακή. Α. Ναι, βατός αντίπαλος. Εντάξει, λογικά έχει περάσει στους 8. Ναι. Πόπο τη χάνει ο Μίτροβιτς, ναι. Πόπο τη χάνει ο Μίτροβιτς. Χάνει την μπάλα ο Άλισον και ο Μίτροβιτς σε κενή εστία φνιδιάζεται παραλίγο να γίνει το 1-1. Υπενθυμίζουμε ότι η Σερβία θέλει μόνο νίκη. Εντάξει, υπάρχει και ένα ακραίο σενάριο που να περάσουν και οι Σέρβοι και οι Βραζιλιάνοι. Απλά απαιτείται ταυτόχρονα ήττα της Ελβετίας, νομίζω με 2 γκολ και πάνω διαφορά. Αλλά βασικά οι Σέρβοι θέλουν μόνο νίκη. Οι Βραζιλιάνοι και με την ισοπαλία παίρνουν την πρόκριση. Οι Ελβετοί έχουν το Χ, το οποίο τους εξασφαλίζει σίγουρα την πρόκριση, ό,τι και αν γίνει στο μάτς της Βραζιλίας. Αν χάσουν. Αν χάσουν, κινδυνεύουν. Ναι, βέβαια. Αν χάσουν, θα εξαρθεί και από το σκορ. Ναι, 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 γιατί η Βραζιλία είναι. Πες, παιδί μου, ότι. Όχι, η Βραζιλία κερδίζει. Ναι, ναι, ναι. Η Βραζιλία κερδίζει, άρα πρέπει να πάρει τέτοια. Η Σερβία πρέπει να πάρει πόντο. Πόντο και να ελπίζει σε ήττα με 2 γκολ ναι, τη Ελβετία. Ναι, ακριβώ. Δύσκολο πολύ, αλλά. Για να δούμε. Πάντως αρχίζει και κάνει τσαφ ναι. η άμυνα των Βραζιλιάνων, οι οποίοι έχουν και απώλειες, έτσι. Τραυματίστηκε πριν τη διοργάνωση ο Ντάνι Άλβες. Σήμερα τραυματίστηκε ο Μαρσέλο. Να δούμε αν θα χάσει και το υπόλοιπο της διοργάνωσης. Αποχώρησε τραυματίας. Τραυματίστηκε και στο μάτς με την Κώστα Ρίκα ο Ντόγκλας Κώστα. Και αυτός αριστεροπόδαρος από την αριστερή πλευρά εκεί για half extreme ναι. θα μπορούσε να καλύψει το κενό του. Βέβαια ο Φίλιπ Λούις είναι καλός, πολύ καλός back. Αλλά είναι back. Δεν είναι, αντί είναι back half. Ο Μαρσέλο είναι back half extreme, είναι όλη η πλευρά. Αλλά έχουν τις απώλειές τους οι Βραζιλιάνοι και να δούμε αν αυτό θα τους κοστίσει. Και ο Γκαμπριέλ Ζέσου σε κάποια φάση τραυματίστηκε. Αλλά αν δεν κάνω λάθος, παραμένει στο παιχνίδι. Ναι, νομίζω ότι παραμένει. Ναι. Ο Δημήτρης λέει: η Ιταλία λείπει λέει, και στο χορτάρι και κυρίως στις εξέδρες, φίλε. Εννοεί τις γυναίκες, ναι, μάλλον. Ναι, 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 τις Ιταλίδες. Και στην τηλεόραση. Να δούμε μέσα. Έχουμε τέτοιο, ε. Έχει... Σκηνικό. Ανέβηκε η Σερβία. Εντάξει, η οποία θα τα παίξει όλα για όλα. Δεν έχει να χάσει τίποτα. Εντάξει, με το βουνό παίζει και να αποκλειστεί δεν θα της πει κανένας τίποτα. Εντάξει, η Σερβία την έκανε την παταθιά με την Ελβετία. Τώρα, ναι. Ναι, εκεί πέρα. Εκεί τώρα είναι ανεπίτρεπτο να φας με το αποτέλεσμα να σε βολεύει να φας από αντεπίθεση γκολ στο 90 φεύγα. Τέλος πάντων, στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Εδώ είναι ότι Κορέα. Δηλαδή σήμερα, αν σου λέγανε ότι στο ματς Κορέας-Γερμανίας. Θα προκύψει νικητής και με 2 γκολ διαφορά που θέλει η Γερμανία το σενάριο. Σου λέγανε ότι θα βγει νικητής με χάντικαπ κιόλας. Ναι. Δεν θα βάζει κανένα δυο σπίτια στη Γερμανία. Ναι, ήταν το αν σου λέγανε παιδί μου ότι στάνταρ θα συμβεί αυτό. Και έλεξε, φίλε, Κορέα. Η Γερμανία έλεξε 2-0. Ναι, είναι απλά κέρδη Κορέα. Αυτό που είπες και στην αρχή, ότι στο Μουντιάλ δεν έχει αδιάφορους αντιπάλους. Πανηγύριζαν οι Κροάτες σαν τρελή. Οι Κροάτες χθες, ενώ είχαν προκριθεί και αυτοί και παίξαν και με πολλές αλλαγές, κάναν 3-3. Κόντρα στους Ισλανδούς που καίγονταν. Οι Περουβιανοί που και αυτοί είχαν αποκλειστεί κέρδισαν τους Ισλανδούς. Όχι τους Ισλανδούς. Τους Αυστραλούς. Ναι, δεν υπάρχει. Εντάξει, καταρχήν μιλάμε για εθνική ομάδα. Πόσο μάλλον θα μιλάμε για εθνική μόνο ομάδα. Μόνο οι Ιταλοί είναι σε αυτά. Ναι, οι Ιταλοί είναι λίγο. Εκεί άμα ναι, δεν όντως, το θέλουν το μάτζο. Αν δεν παίζεται πρόκριση είναι λίγο. Ναι, είναι φιλές πλάκα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τώρα άλλες ομάδες, ας πούμε, ειδικά αν δεν έχει πάρει και πόντο μέχρι στιγμή, αν δεν έχει σκοράρει. Ας πούμε το Περού μέχρι χθες δεν είχε σκοράρει. Η Κώστα Ρίκα μέχρι τώρα δεν είχε σκοράρει. Και ο Παναμάς, νομίζω. Και ο Παναμάς, ναι. Και ο Παναμάς, ναι. Τον γκολ με την Αγγλία το πανηγύρισαν έξω. Το 5-0, πώς ήταν. Στο 6-0, ναι, 6-0 νομίζω και το έκαναν 6-1. Εδώ κλαίγανε εσείς την ανάκουση του εθνικού ύμνου στην κρατική τηλεόραση του Παναμά. Όταν παίζανε ο εθνικός ύμνος, πανηγύριζαν οι άνθρωποι. Εντάξει, τώρα ο Παναμάς είναι χώρα πολύ. Είναι, παιδί μου, το Λουξεμβούργο της Κεντρικής Αμερικής, κάπως ναι, έτσι ναι, να ναι, πούμε. Τίποτα.
Να είχαμε να λέγαμε. Και πήγαν πρώτη φορά Μουντιάλ. Γιατί να μην πανηγυρίσουν οι άνθρωποι. Πάντως αυτή είναι η μαγεία των Μουντιάλ. Αν διαχωρίσουμε το αμυγός ποδοσφαιρικό κομμάτι, είναι όλη αυτή η μαγεία που μαζεύονται οι λαοί όλου του κόσμου. Δηλαδή έχει πάρα πολύ κόσμο που πηγαίνει στα Μουντιάλ, πάρα πολλούς φιλάθλους, χωρίς να δουν κανένα παιχνίδι μέσα από το γήπεδο. Ενώ χάνει άλλη μια καλή ευκαιρία με τον Μίτροβιτς με κεφαλιά. Εντάξει, χάνει πολλά όμως τώρα η Σερβία και πρέπει κάτι να βάλει. Πρέπει. Έχει πάντως χιλιάδες φιλάθλους από όλες τις χώρες που πηγαίνουν στα Μουντιάλ, στις χώρες που τα φιλοξενούν, μόνο και μόνο για τον Τζερτζελέ. Ναι. Να βλέπουν εκεί στις fan zone τα παιχνίδια στις γιγαντοοθόνες, τα μπυρόνια τους, χαγά, μπουγουχού. Έχουν γίνει και γάμοι έχουν προκύψει από τέτοια ταξίδια. Και είναι γενικά ωραία η ατμόσφαιρα. Ναι, δηλαδή, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, νομίζω και φέτος στη Ρωσία δεν έχουν γίνει και τίποτα. Εκτός αν γίνονται και δεν μας τα μαθαίνουμε, δεν νομίζω. Ναι, όχι, ναι, είναι ωραία η ατμόσφαιρα, είναι καλή φάση δηλαδή. Να τον γκολ του Παουλίνιο. Ωραίο γκολ ήταν αυτό. Ωραίο γκολ. Ενώ έχουμε δυσάρεστη είδηση για την ομάδα σου. Λοιπόν, η Μίλαν, για την ομάδα σου στο εξωτερικό, η οποία είναι οριστικά εκτός Ευρώπης. Για δύο χρόνια. Ναι, τι κάναν, το διάβασα και εγώ. Για το fair play, παραβίαση του fair play. Τώρα και ο Κινέζος που. Καλά, ήταν, τώρα τη Μίλαν βρήκανε. Καλά, τι μιλάμε, στα χαρτιά. Δηλαδή, εσύ, φίλε, είσαι και Ηρακλής και Μίλαν. Σε έχουν στείλει αδιάβαστα τρεις φορές στα χαρτιά και τώρα τη Μίλαν, που είναι και κοντζά Μίλαν, τη στέλνουν εκτός Ευρώπης, έτσι. Οριστικά εκτός Ευρώπης η Μίλαν εξαιτίας του financial fair play. Θα τη δούμε αργότερα την είδηση. Ναι, και λογικά λέει η Φιωρεντίνα θα πάρει την θέση της. Εδώ τώρα για διετία δεν διαβάζω. Ναι. Όχι, νομίζω μόνο για του χρόνου. Απλά ήταν η αρχική ποινή. Λέει ότι αν μέσα στην επόμενη διετία η ομάδα έβγαινε Ευρώπη, κάτι που έγινε φέτος, δεν θα μπορούσε να παίξει για μία σεζόν στην Ευρώπη. Βγήκε φέτος, θα εκτίσει τη νέα σεζόν την ποινή και έφεξε στην Φιωρεντίνα. Και θα τώρα να σου πω κάτι. Τώρα για τη Μίλαν, άντε και έπαιζε στο Europa League. Ναι, εντάξει, δεν είναι κίνητρο. Λέει για τη Μίλαν το να παίξει στο Europa League δεν είναι τεράστια απώλεια. Να είχε βγει στο πρωτάθλημα μέσω προγράμματος του Champions League και να το κόβανε, σωστό, που έχει και χρόνια να παίξει Champions League, θα ήταν. Εντάξει, για εμάς βέβαια που είμαστε πλήγμα. Η Μίλαν είναι ένας τίτλος που λείπει από το Παλμαρέ. Είναι το μοναδικός μάλλον που λείπει. Έτσι, όπως και για τη United πριν από δύο χρόνια που μόνο αυτό έλειπε από συλλογικούς τίτλους κτλ. Από ευρωπαϊκούς τίτλους και το πήρε. Λοιπόν, στο 67 είμαστε. Σερβία-Βραζιλία παραμένει το 0-1 με τον γκολ του Παουλίνιο από το πρώτο ημίχρονο. Το Ελβετία-Κωσταρίκα έχει γίνει 1-1. Με τους Κωσταρικανούς να σοφαρίζουν με κεφαλιά ύστερα από κόρνερ. Κόρνερ που έχει κερδίσει τώρα και ο Νεϊμάρ. Εκτελείται κεφαλιά 0-2. 0-2 η Βραζιλία με Γκαμπριέλ Ζεσούς, νομίζω. Όχι, με Τιάγκο Σίλβα. Με Τιάγκο Σίλβα, μετά από το κόρνερ του Νεϊμάρ, οι συμπαίκτες στην Παρίζ Ζερμέν. Άρα έχουμε το πρώτο γκολ μπήκε από συμπαίκτες στην Μπάρσα, το δεύτερο γκολ μπαίνει από συμπαίκτες στην Παρί. Εάν και εφόσον ο Νεϊμάρ παίζει του χρόνου στην Παρί, κάτι για το οποίο μάλλον είναι δύσκολο. Και ένας άλλος Δημήτρης που είχε ακολουθήσει και αυτό το στοίχημα, το Αργεντινή-Βραζιλία τελικό. Καληνύχτα και καλή τηλεθέαση από εδώ και πέρα. Αντίο ζωή. Αντίο μουτσάτσο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Μα τα χάλασε η Αργεντινή, μα τη χάλασε τη φτιάξη. Εντάξει, η Αργεντινή μα τη χάλασε τη φτιάξη και τώρα πλέον το Σάββατο είμαι φίλε φανατικά Γαλλία. Που ούτω ή άλλω είμαι γαλλόφιλο. Τώρα το Σάββατο είμαι φανατικά Γαλλία. Η οποία Αργεντινή, εντάξει, ένα μυστήριο πράγμα συμβαίνει και γενικά και δηλαδή είναι ένα νομίζω φαινόμενο και το γεγονό Μέση με Αργεντινή. Δηλαδή, κοίταξε, προφανώς δεν το πάει, ρε παιδί μου. Έχω την εντύπωση ότι εν τέλει ίσως ο Μέση να είναι φτιαγμένος, κομμένος, κεραμένος και δημιούργημα για την Μπαρτσελόνα. Μα κοίταξε να δεις, ούτως ή άλλως και ουσιαστικά η πατρίδα του, η Βαρκελόνη είναι. Δηλαδή από 11,5 χρόνια είναι εκεί πέρα. Δηλαδή ναι, μεν γεννήθηκε στην Αργεντινή, αλλά εντάξει, τον βλέπεις δεν τάζει τόσο. Βέβαια, χθες το πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλός. Εντάξει, στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλό. Και γκολάρα βάζει. Να κάνει κοντρόλ απίστευτο. Δεν πείθει. Όχι, δεν πείθει, ρε παιδί μου. Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι. Το ότι είναι η Αργεντινή στο Μουντιάλ, στο μέσο των φίλων. Εντάξει. Ναι, δεν ξέρω. Γιατί να σου πω, γιατί η Αργεντινή ήταν σχεδόν σε όλη την προκριματική φάση εκτός της πρώτης τετράδας που πήγαινε απευθείας.
Και στο τελευταίο παιχνίδι, στο Κίτο με το Εκουαδόρ, κέρδισα 0-3 με δικό του hat-trick. Ναι. Εντάξει, απλά περιμένει. Εντάξει, μου πει, έχει παίξει 3 συνεχόμενους τελικούς, ένα Μουντιάλ και 2 Κόπα Αμέρικα και δεν έγινε τίποτα ο Μέση, ούτε γκολ δεν έβαλε. Βέβαια, είναι εξής άδικο αυτό, γιατί ναι, μεν δεν με την Αργεντινή δεν κάνει μεγάλα παιχνίδια, κάνει σπάνια μεγάλα παιχνίδια, αλλά και από την άλλη, φίλε, το ποδόσφαιρο, ειδικά στις μέρες μας, είναι εντελώς ομαδικό άθλημα. Εντάξει, ναι. Ανέκαθεν ήταν ομαδικό άθλημα, αλλά ας πούμε δεκαετίες 70 και 80 ήταν λιγότερο ομαδικό από ότι είναι τώρα. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, απλά δηλαδή θεωρώ και το Μαραντόνα, πούμε, τον έβαζε επειδή μου στο σημερινό ποδόσφαιρο, εκείνο όμως το Μαραντόνα, όχι τον Μαραντόνα, ναι. Βέβαια, κάτι τώρα ναι. Είναι εντελώς υποθετική συζήτηση. Γιατί ναι. Ο Μαραντόνα, αν έπαιζε σήμερα, θα είχε άλλη εξέλιξη, άλλη προπόνηση, άλλα βοηθήματα κτλ. Κτλ. Και από βοηθήματα καλά τον κόβω. Πολύ καλά. Απλά δεν τον βοηθάνε και τόσο πολύ αυτά που παίρνει πλέον. Αλλά τι να κάνει, δηλαδή ρε φίλε, έχει παίξει 3 τελικούς με την Αργεντινή. Και να τους έπαιρνε μόνος του εντελώς. Όχι, απλά θεωρώ ότι όταν φτάνεις, όταν παιδί, εντάξει, πλησιάζει λίγο και προς το τέλος και η καριέρα του Μέση. Έτσι είναι, εντάξει. Εντάξει, δηλαδή πώς είναι 31 τώρα. Έκλεισε 31 πριν από 31. Ζήτημα αν θα παίξει το άλλο το Μουντιάλ. Εγώ λέω δεν θα παίξει. Ναι. Όταν φτάσει ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει, ας πούμε, να κάνουμε μία σούμα για το στατιστικό του εν τέλει ποιος είναι ο καλύτερος Αργεντίνος, ας πούμε, ποδοσφαιριστής όλων των εποχών ή ποιος είναι ο καλύτερος. Νομίζω ότι το γεγονός ότι δεν έχει πάρει τίτλο με την Αργεντινή. Ναι, θα παίζει ρόλο, εντάξει. Εντάξει, δεν είναι μόνο το Μουντιάλ, δεν έχει πάρει και Κόπα Αμέρικα, έτσι δεν είναι. Δεν έχει πάρει, όχι. Δεν είναι. Ο μοναδικός τίτλος που έχει πάρει με την φανέλα της Αργεντινής είναι ένα Ολυμπιακό τουρνουά. Τίποτα άλλο. Το, ναι. Εντάξει τώρα, ναι, τώρα Ολυμπιακό τουρνουά με ομάδες Under 21 κτλ. Ναι. Το οποίο εντάξει τώρα. Παίζει ρόλο. Παίζει ένα ρόλο σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν τις συγκρίσεις ναι. Και με βάση των τίτλων. Και θα μου πεις και άλλοι πολύ μεγάλοι παίκτες δεν έχουν πάρει μοντέλα. Α πούμε, δεν έχει πάρει ο Κρόιφ, έτσι. Καλά, ναι, εντάξει. Ο Κρόιφ, άλλη ιστορία τώρα του Κρόιφ. Ναι. Ήταν, και εντάξει, δεν έπαιζε και σε μικρή ομάδα. Όχι, η Ολλανδία είναι. Εντάξει. Εκείνη η Ολλανδία δικά ήταν. Απλά η Ολλανδία είχε την ατυχία να παίξει 2 τελικούς με γεπεδούχος ομάδες. Ναι. Εντάξει, δηλαδή. 74-78 με Γερμανία και Αργεντινή. Αλλά εντάξει τώρα, δεν περιμένεις τώρα και από την Ολλανδία να κατακτήσει ένα Μουντιάλ. Εντάξει, την Αργεντινή, σε πότε, τελευταία φορά που το κατέκτησε, πότε ήταν, το 86. Το 86, ναι, ναι. Έχουν περάσει και βέβαια, πάρα έκτοτε, πολλά. Βέβαια, έκτοτε έχει παίξει άλλους 2 τελικούς. Έπαιξε το 90, στο 90 με τη Γερμανία και το προηγούμενο με τη Γερμανία. Πάλι με τη Γερμανία. Ναι, έχουν παίξει πολλές φορές με τη Γερμανία. Και το 86 πάλι με τη Γερμανία έχει παίξει. Ναι. Αυτό ρε φίλε, πώς γίνεται και πάλι θα γίνει, δεν έχουν παίξει ποτέ Αργεντινή Βραζιλία τελικό. Εγώ δηλαδή, κυρίως από αυτό το στατιστικό έφαγα ταραμά, όπως λένε στην κατεμβολημένη, και έπαιξε το ζευγάρι αυτό. Γιατί είναι και τα δύο μεγάλα μεγέθη και το να μην έχουν παίξει μετά από 20 ακριβώς Μουντιάλ που έχουν γίνει ήδη, αυτό είναι 21ο, να μην έχουν παίξει ποτέ τελικό Μουντιάλ είναι λίγο παράξενο. Όταν βλέπεις, ας πούμε, ότι άλλα ζευγάρια, ας πούμε, Ιταλία, Βραζιλία έχουν παίξει 2 φορές. Αργεντινή, Ουρουγουά έχουν παίξει. Αργεντινή, Γερμανία έχουν παίξει. Ξέρω εγώ, Ολλανδία, Γερμανία, Ολλανδία, Αργεντινή. Έχουν γίνει αρκετοί συνδυασμοί. Αργεντινή, Βραζιλία δεν έχουν παίξει ποτέ τελικό Μουντιάλ. Ναι, είναι από τα στατιστικά. Και πάλι δεν παίξει. Τώρα η Βραζιλία μόνο με θαύμα δεν θα τερματίσει πρώτη. Και άπαξ τερματίσει πρώτη η Βραζιλία που για εκεί πάει το θέμα. Είναι 2-0 στο 70 κάτι και η Λεβετία είναι στο 1-1 με την Κωνσταρίκα. Αν νικήσουν γενικά, συναντιώνται πού, ημιτελικό. Νομίζω ημιτελικό. Ναι, Τώρα δεν θυμάμαι αν είναι προημιτελικό ή ημιτελικό. Πάντως συναντιούνται σίγουρα. Δηλαδή και να περάσει η Αργεντινή και να προχωράνε δηλαδή και οι δύο από εδώ και πέρα, ναι. Τελικό δεν συναντιούνται. Γιατί πηγαίνουν από το ίδιο μονοπάτι. Ναι. Έτσι. Για να κάνουμε. Αλλά έχουμε τη Γαλλία, φίλε. Vive la France. Εντάξει, η Γαλλία. Καλή ευρωπαϊκή ομάδα. Κοίταξε, έχει το ότι αποκλείστηκε η Γερμανία είναι στα σύν για αυτό το στοίχημα. Βέβαια. Γιατί η Γερμανία, σε ό,τι κατάσχει να είναι, το πιο βαρύ χαρτί από τις ευρωπαϊκές. Τουλάχιστον αυτές που ήταν παρούσες στο Μουντιάλ. Επίσης βλέπω ένα καλό φεγγάρι. Βέβαια, έχω συνηθίσει πάντα κάτι να τα χαλάνε. Βλέπω σε καλό φεγγάρι την Αγγλία. Είναι. Αλλά κάπου θα στραβώσει. Κάπου θα στραβώσει, ναι. Δηλαδή στο Βέλγιο δίνω πιο πολλές τύχες. Ξέρεις γιατί το Βέλγιο με το ίδιο ρόστερ έχει ήδη και ένα γύρο στις πλάτες του, ναι. Στα πόδια του. Ενώ η Αγγλία είναι μακράν η πιο νεανική αποστολή των εποχών για την Αγγλία. Και είναι και η Αγγλία, ρε. Είναι δηλαδή, η Αγγλία. Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα το πούνε οι Αγγλοί, what the fuck! Ναι, έτσι ακριβώς. Δηλαδή, πάλι κάτι τα Αγγλία θα αποκλειστούν, ρε παιδί. Είναι μυστήριο πράγμα αυτό που συμβαίνει με τους Άγγλους, ας πούμε. Γενικά δεν έχουν πάρει σε ομαδικό άθλημα που παίζεται με μπάλα, ναι. Τίτλο ποτέ, εκτός από το 66 το Μουντιάλ. Το οποίο εντός έδρας με αμφισβητούμενο γκολ, ναι. Που δεν ξέρουμε και ποτέ αν πέρασε μπάλα ή όχι τη γραμμή. Ναι, εντάξει, μυστήριο πράγμα να πούμε. Εντάξει, δεν είναι ότι σε εμπιστεύεσαι. Θεωρώ ότι η Γαλλία
πιο πολύ κινδυνεύει από την Κροατία, επιμένω. Παρά... Κροατία, ναι, έχει πολύ καλή ομάδα. Ναι. Έχει πολύ καλή ομάδα, είναι πατριώτες. Εντάξει, και δεν ξέρω και κατά πόσο τώρα για την Κροατία ισχύει το αν έχει φανέλα ή όχι κτλ. Έχει, καλή φανελίτσα έχει. Δεν είναι πούπουλο. Όχι, εντάξει. Δηλαδή, να σου πω κάτι, στον ντεμπούτο της που έπαιξε πρώτη φορά μουντιάλ το 98, πήγε τρίτη, τελικό. Πήγε τρίτη. Τερμάτισε τρίτη. Ναι. Με Σούκερ, Προζινέτσι και τα λοιπά. Εντάξει, ναι. Δηλαδή, την έχει πουλήσει την τρέλα της μια φορά. Την έχει την πουλήσει. Μπορεί την τρέλα της. Και μ' αρέσουν οι παίκτες της Κροατίας, χωρίς να είναι κανένας το σούπερ όνομα, ο σούπερ στάρ, είναι όλοι τους πάρα πολύ καλοί παίκτες, ναι, στις, ναι, θέσεις τους. Και... τώρα, εντάξει, με τον Μόντριτς, καλά. Δεν τον λέει superstar λόγω θέση βασικά. Και... αν ήταν, ας πούμε, δεκάρι, κλασικό δεκάρι, και δεν, ναι, ήταν, ας πούμε, οχτάρι πιο πολύ, θα έλεγε, παιδί μου, ξέρω εγώ, ότι είναι ο Μόντις, ας πούμε, ο superstar. Ναι, έχει... είναι ο πιο μεγάλο star της ομάδας. Είναι ο πιο μεγάλο star. Στη Ριάλ παίζει, δεν είναι και λίγο πράγμα. Σωστό. Αλλά έχει πολλού μεγάλου. Έχει, έχει, πολλούς, έχει δηλαδή 11 παίχτες του 7 με 8. Χωρίς να, ναι, έχει, ας πούμε, κάποιον που, ναι, να είναι. Εντάξει, ο Μόντις για μένα είναι και παίκτη του 9-10. Άντε, αν όχι του 10, του 9 είναι. Ναι, εντάξει. Ναι. Δηλαδή στη θέση του είναι από τα καλύτερα χάφ στον πλανήτη. Ναι. Βρίσκεις Μόντριτς σε άλλες ομάδες. Ναι, ναι. 2-3. Ναι, δεν είναι Ζιντάν, ας πούμε. Ναι, ναι. Είναι καλός, εντάξει, αλλά δεν είναι Ζιντάν. Αλλά, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ σαν ομάδα. Δηλαδή τη σέβομαι πολύ και. Δεν ξέρω. Γενικά νομίζω ότι αυτές οι ομάδες, οι πρώην Γιουγκοσλαβικές, γενικά έχουν έναν χαρακτήρα τον οποίο όταν είναι καλές, δηλαδή, δεν μπορείς να τις ξεβγάλεις, να τις βγάλεις έξω. Να τις ξεγράψεις, ναι. Να τις ξεγράψεις. Όχι όλες όμως. Η Κροατία είναι στο ποδόσφαιρο μοναδική. Το, ναι, στο ποδόσφαιρο, ναι, γιατί, ας πούμε, οι Σέρβοι που είναι πάνω από την ίδια σχολή. Όχι. Οι Σέρβοι, φίλε, έχουν πολύ καλά ομαδικά αθλήματα, εθνικές ομάδες, καλά ομαδικά αθλήματα. Ναι. Μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο κτλ. Στην μπάλα από τη μέρα που, μέτρη, που διασπάστηκε η Ιουγκοσλαβία. Ναι, ναι, ναι. Τι εμέτρη, ανύπαρκτη είναι. Ναι, ναι. Σαν τη Ρωσία. Όσο ήταν η Σοβιετική Ένωση ήταν δυνατή στο ποδόσφαιρο, με το που έγινε Ρωσία, στο ποδόσφαιρο είναι ανύπαρκτη. Που και αυτή σε άλλα ομαδικά αθλήματα είναι πανίσχυρη. Είναι πραγματικά πολύ παράξενο γεγονός αυτό που σημαίνει με τη Σερβία και τη Ρωσία. Ειδικά με τη Ρωσία που είναι και μεγαλύτερο μέγεθος, έτσι. Ναι. Και πιο οικονομικά ισχυρή και πολύ πιο μεγάλη χώρα κτλ. Κτλ. Ναι. Ίσως επειδή ασχολούνται περισσότερο και με τα άλλα αθλήματα ενδεχομένως. Πάλι όμως, ο πληθυσμός είναι ατελείωτος. Δηλαδή δεν παίζουν τα μπάλα τα παιδιά στη Ρωσία. Μιλάμε για 200, ναι, εκατομμύρια χώρα. Πιο μεγάλη τη Ευρώπη είναι. Σωστό. Είναι πραγματικά ανεξήγητη κατάσταση. Όπως σημαίνει και με την Αγγλία, έτσι, που έχει, ας πούμε, το καλύτερο πρωτάθλημα στον πλανήτη, το πιο οργανωμένο τέλος πάντων, γιατί πολλοί έχουν ενστάσεις και ενημέρωση και δίκαιες αυτές, είναι δικαιολογημένες. Που δεν έχει κάνει τίποτα σαν εθνική ομάδα. Αλλά εγώ εκεί τίνω να καταλήξω στο ότι φταίει το ότι δεν σταματάνε ποτέ οι διεθνείς. Το ότι παίζουν ασταμάτητα, αυτό το 15ήμερο που σταματάνε οι υπόλοιποι παίκτες και φορτίζουν τις μπαταρίες μέσα στη χρονιά. Όταν τα πρωταθλήματα τα Χριστούγεννα ή τον Γενάρη σταματάνε για λίγο, οι Άγγλοι διεθνείς, ας πούμε, δεν παίζουν σταμάτητα. Και ίσως να μην φταίει και το γεγονός ότι δεν έχουν και πολλές παραστάσεις. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι ίσως είναι η μοναδική χώρα των οποίων οι καλύτεροι παίκτες οι διεθνείς παίζουν στην Αγγλία. Σπάνια θα δεις. Ναι, όχι, όχι. Ναι. Η Αγγλία είναι αν εξαιρέσει τα λιμάκια τη Σαουδική Αραβία κτλ., είναι νομίζω η μοναδική αποστολή που όλοι παίζουν στο χώρο πρωτάθλημα. Όλοι, ναι, έτσι δεν είναι. Ναι. Ίσως, δεν ξέρω εγώ, ίσως να φταίει και αυτό. Και γίνει ένα πρωτάθλημα επειδή είναι τόσο πλούσιο και τόσο τηλεοπτικό, που παίζουν και πολύ σημαντικό ρόλο και οι ξένοι οι παίχτες στο πρωτάθλημα. Ναι, βέβαια. Και δεν βοηθάει πολύ αυτό. Λοιπόν, ο φίλος Δημήτρης που είχε παίξει και αυτός τα αρέστα του στο ζευγάρι τελικού Αργεντινή-Βραζιλία, λέει, νοικιάζω, λέει, το εξοχικό, λέει, για διακοπές. Και το απαντάω εγώ, κοψοχρονιά. Μεζονέτα πάνω κάτω, προσωπικό γκαζό για τη μικρή, για όσους έχουν μικρές κόρες, θα σπάξω εγώ, πριβέ, παραλία μόνοι σας. Μπας και βγάλει τα σπασμένα. Ο άλλος ο Δημήτρης λέει, ο Κριστιάνο, λέει, πήρε και ένα γιούρο. Ο Λίο πότε θα πάρει γιούρο, πότε. Πλάκα, πλάκα, η Αργεντινή και στο Ευρωπαϊκό να παίζει πάλι δεν το έπαιρνε. Σίγουρα. Ναι, γιατί στο Ευρωπαϊκό να μην έχει λιγότερες ομάδες και δεν έχει λιγότερα μάτς, αλλά το επίπεδο γενικά είναι πιο υψηλό. Δηλαδή, ο τελευταίος στο γύρο με τον πρωταθλητή έχει πιο κοντινή απόσταση από ό,τι, ας πούμε, η ομάδα, από ό,τι, ας πούμε, ο Παναμάς με την ομάδα που θα πάρει το Μουντιάλ. Ναι, σωστό. Ναι, έτσι είναι. Εντάξει, ο Κριστιάνο. Α, και η Πορτογαλία
λόγω... Πορτογαλία, εντάξει, φίλε, είναι Πορτογαλία. Δηλαδή είναι, δεν είναι στην περνάει, δεύτερη ταχύτητα των μεγάλων της Ευρώπης. Την Ουρουγουάη, α, εσύ λες για το τώρα. Για. Ναι. Είναι δύσκολο. Καλά, εγώ την Πορτογαλία δεν τη βλέπω να φτάνει τελικό. Γιατί πολλοί την πιστεύουν λόγω. Είναι κάποιοι στη Θεσσαλονίκη που έχουν και λίγο κόλμη με τον Σάντος, παιδί μου. Ναι. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι καλός προπονητής και τα λοιπά. Έχει πετύχει πολλά στην καριέρα του και το ότι πήρε Euro είναι τεράστια επιτυχία. Αλλά το έλεγα και στη χθεσινή εκπομπή, το πήρε και λίγο με τα ψέματα. Δηλαδή πολύ ισοπαλία κτλ. Και είχα μάλιστα και μια διένεξη με μια φίλη, τη Δήμητρα, με την οποία βέβαια το λύσαμε το θέμα στο Facebook. Όλα καλά. Εγώ τη έλεγα, παιδί μου, ότι αν βάλω κάτω τα 2 Euro Πορτογαλίας πριν από 2 χρόνια και Ελλάδα στο 4, το δικό μας είναι πολύ πιο παντελονάτο. Νομίζω ότι το πιο πανάξιο Euro ναι, που έχει πάρει η εθνική ναι, ομάδα. Ναι, και δεν το λέμε επειδή είμαστε Έλληνες. Έτσι είναι. Εντάξει, μπορεί να βοηθάει και το γεγονός ότι είμαστε Έλληνες από την έννοια. Ας το θέαμα απ' έξω. Όχι, δεν το λέω το θέαμα. Βοηθάει το ότι είμαστε Έλληνες για το γεγονός ότι καθόμαστε και το αναλύουμε περισσότερο. Η Ελλάδα πήρε το Euro του 2004 κερδίζοντας τον όμιλο μία φορά την Γηπεδούχο που ήταν φαβορή. Μία ομάδα Ισπανία η οποία φτιαχνόταν βέβαια τότε, δεν ήταν η καλύτερη Ισπανία. Ναι, εντάξει. Εντάξει, δεν ήταν ακόμα η Ισπανία του 10. Δεν ήταν, όχι, δεν ήταν. Εντάξει, ήταν όμως μία Ισπανία. Κέρδισε, όχι δεν κέρδισε, έχασε από ένα μάτσο από μόνο τη Ρωσία, μόνο Ρωσία έχασε, τη βόλευε και στα knockout. Απέκλεισε την κάτοχο. Ναι, τη Γαλλία και με Ζιντάνες, έτσι. Εντάξει, Ζητάνα, ήταν κάτοχος, κάτοχος, δηλαδή, φυσικά, ήταν ναι, την κάτοχο. Στον ημιτελικό απέκλεισε την καλύτερη ομάδα. Του τουρνουά, έτσι, είχε την καλύτερη ήταν η καλύτερη ομάδα. Και στο τελικό κέρδισε δεύτερη φορά την Γηπεδούχο. Που ήταν και από τα φαβορί, γιατί είναι και από τα φαβορί. Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει. Και καμία ομάδα. Νίκη πρόκριση στα πέναλτι, έτσι. Καμία ούτε. Ναι, όλες σε κανονική ροή αγώνα. Σε κανονική και στην παράταση. Στο... Ναι, ναι, και στην παράταση στο... κανονική ροή αγώνα. Είναι, δεν είναι. Ναι, απλά ναι. Είναι extra time. Δεν είναι. Ναι. Πάμε ξέρω στην ρώσικη ρουλέτα που είναι καθαρά θεματική. Νομίζω ότι ήταν πανάξιο τελείω. Εντάξει, ήταν ένα φεγγάρι απίστευτο για την Ελλάδα. Δεν πρόκειται να ξανασυμβεί βέβαια ποτέ. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το καλοκαίρι μας. Πραγματικά το πήρε κερδίζοντας όποιον έπρεπε να κερδίσει για να μην τη σφίξει. Φίλε, και το καλοκαίρι τίποτα. Τη Βραζιλία να μας φέρανε, δεν την κερδίσαμε. Ναι, ναι, όχι, εντάξει. Κάτι θα γινότανε, ναι. Και σου δημιουργούσε και αυτή την αίσθηση κιόλας και η ομάδα και στους αγώνες της στα νοκάου. Δηλαδή ναι. Είχες μια σιγουριά ότι θα κερδίσει. Καταρχήν είχες, φίλε, απροσπέλαστη άμυνα. Ναι, απίστευτε ναι, ναι. Με την... Και όλη η ομάδα, όχι μόνο η αμυντική τετράδα. Όλο, όλο. Ήταν... Και να σου πω και κάτι που λέμε πολύ και κράζουν και πολύ, ρε παιδί μου, και ναι. Συμπατριώτες μας που κράζουν πολύ το θέαμα. Okay, εντάξει. Εντάξει, συμπατριώτες μας που να κράζουν κάτι, είναι φίλε. Αυτοί που χτυπηθήκαν από το στοίχημα. Ναι, πολύ. Ναι, εντάξει, ναι. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι... Λογικά, ναι. Και όχι μόνο, είναι κάποιοι που συνδυάζουν την εθνική ομάδα σαν ομάδα με την ΕΠΟ κτλ. Άλλο η ΕΠΟ οργανισμός, οι γκαγκάτσιδες κτλ. Και άλλο τώρα ο Καραγκούνης και ο Νικοπολίδης. Έτσι και... ακριβώς. Βέβαια, εγώ επιμένω ότι η Ελλάδα σαν ομάδα προκάλεσε πολλές αντιπάθειες εισαγωγικά στην Ελλάδα, επειδή κοντραρίστηκε πολύ στο στοίχημα. Ναι, ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που καταστράφηκαν από. Ναι, ναι, γιατί την ποντάρε ένα. Σου λέγανε, εντάξει, τι κάνει, θα το πάρει. Ένα που το πήρε τελικά. Βάλε Νεϊμαρ, άντε ρε αγόρι μου. Δηλαδή, περνάει η Βραζιλία πρώτη και μα χάλασε. Τι πώς θα τον πεις τώρα με τα μαλλιά από το. Εγώ είμαι με Κέιν στο τέτοιο. Κέιν, εντάξει, είναι. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι ο σκόρερ ο πρώτος θα είναι ο Κέιν ο Λουκάκου. Θα μου πεις τώρα δεν ανακαλύπτει την Αμερική, αλλά είναι. Τι διαφορά έχουν από τους δεύτερους. Στα πέντε είναι ο Κέιν. Ο Λουκάκου είναι στα τέσσερα μαζί με τον Κριστιάνο. Είναι και ο Κριστιάνο. Ο Κέιν τώρα αύριο μπορεί να παίξει. Ο Λουκάκου τώρα αύριο μάλλον δεν θα παίξει. Το ρεπορτάζ λέει ότι το Βέλγιο θα κατέβει με εντελώς αναπληρωματική ενδεκάδα. Ενώ η Αγγλία θα παίξει με βασικούς. Θα δούμε. Αλλά έπρεπε να, όντως, έπρεπε να την ψηλιαστούμε από αυτόν τον όμιλο. Θα ήταν πολύ πιθανό να βγει ο πρωτοσκόρ. Γιατί... Είχε πολλά λιμά μαζί. Ναι, γιατί είχε Παναμά που είναι εντάξει, περίπτερο εντελώς. Καφετέρια και την Ισία που είναι χαμηλού Βεληνικού. Και είναι και φόρ που πολύ καλές χρονιές και ειδικά ο Κέιν. Η Αγγλία παίζει αύριο, Μαζί παίζουν, Αγγλία-Βέλγιο. Αγγλία-Βέλγιο και με αυτή με ποιον διασταυρώνονται. Η Αγγλία-Βέλγιο παίζει με τον όμιλο της Κολομβίας. Σενεγάλη-Κολομβία ή Ιαπωνία. Άρα ενδεχομένως να προχωρήσουν και οι τώρα ορίστε η Πολωνία, ρε φίλε, έτσι. Έχει ναι. Λεβαντόφσκι μέσα. Ναι. Από τα καλύτερα φόρ στον πλανήτη. Ναι. Και ήταν, φίλε, ικτρό το θέμα που παρουσίασε. Ναι, ήταν πολύ κακή. Πολύ ναι. Κακή. Δηλαδή τώρα θα κράξω την Ελλαδίτσα που παίζαμε τον Καραγκούνι και τον Χαριστέα. Οι άλλοι με Λεβαντόφσκι μέσα με Μίλικ. Μόνο αυτοί οι δύο κοστίζουν όλη όχι, η εθνική Ελλάδα εκείνη την εποχή. Δεν είναι, αυτός και δεν αλλάξανε κράζει... πάσα, ρε φίλε. Εντάξει, αυτό που κράζει την Ελλάδα. Κακό την κράζει τέλο πάντων, α μην πούμε τώρα χαρακτηρισμού. Αλλά νομίζω ότι η Ελλάδα. Εντάξει, έχει κάνει το καθήκον της και νομίζω ότι έχτισε πάνω στο 2004 κατά μία σαν εθνική έννοια. Ομάδα, όχι σαν εθνική, ναι, ναι. Σαν εθνική. Πήγε Μουντιάλ. Πήγε Μουντιάλ και έχει αποκτήσει μία, νομίζω, φήμη πανευρωπαϊκά, αν μη τι άλλο. Δύο Μουντιάλ κιόλας πήγε.
Ναι. Δύο Μουντιάλ. Ναι, και Euro πήγε. Ε, πέρασε από το Euro. Ναι, ναι, στην ναι, ναι, Πολωνία ναι, ναι, δεν ήταν. Ναι. Τώρα αυτή είναι η πρώτη μεγάλη διοργάνωση που δεν πήγαμε. Το... Ναι. Όχι, δεν είχαμε πάει και στο. Και στο, και στο Μουντιάλ του 8 δεν πήγαμε, νομίζω. Στο 6. Ήτανε... Πήραμε το 4 το πήραμε. Στο 6 το Μουντιάλ δεν πήγαμε. Πήγαμε στο Euro το 8, νομίζω. Πήγαμε, πήγαμε στο Μουντιάλ του 10. Και το Μουντιάλ του 10, ναι, ναι, ναι. Και του 14. Στη Βραζιλία. Ναι, 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 πήγαμε. Ναι. Απλά δεν πήγαμε στο Euro του 6. Του 6. Του 6. Ναι, ναι. Στο Μουντιάλ του 6. Στο Μουντιάλ του 6 δεν πήγαμε, ναι. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο κατάφερε να κερδίσει η Ελλάδα μετά από το 4 είναι την φήμη της δισκατάβλητης ομάδας. Δηλαδή δεν την κερδίζεις εύκολα, ναι, την Ελλάδα. Εντάξει, δηλαδή πρέπει να ματώσεις. Είχαμε βέβαια ένα διάστημα εκεί με, με Μακαριάν και Ρανιέρι. Με τα Φεροϊκή, ναι. Που έγινε η φάση αχταρμάς εντελώς. Τώρα ο Σκίμπε κάτι πάει να κάνει πάλι. Αλλά ναι, εγώ φίλε δεν έχω παράπονο από την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ελλάδας για μια ομάδα που, για μια χώρα που ποδοσφαιρική παράδοση δεν έχει, κατά ψέματα, σε επίπεδο αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, και έκανε πράγματα που δεν τα έχουν κάνει χώρες σαν την Αγγλία, σαν την και Πορτογαλία. Και αποκλείστηκε από το Μουντιάλ εδώ από την Κροατία. Εντάξει? Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή την ενδυνάμει είναι... παγκόσμια πρωταθλήτρια. Εντάξει. Όχι, ναι, έτσι, ναι, έτσι, έτσι είναι. Φυσικά. Δηλαδή την Κροατία, η οποία ήταν δύσκολος αντίπαλος. Τότε με ποιον, ποιοι ήταν οι πιθανοί μας αντίπαλοι? Ήταν η Κροατία, νομίζω ήταν η Σουηδία. Για πού λες τώρα? Όταν εμείς πέσαμε με την Κροατία και το... Όχι, το... στην Κροατία πέσαμε play-off. Α, στα play-off, ναι, 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 ναι. Στα play-off παίξαμε την Κροατία και είχαμε... Ήταν ο δυσκολότερος, νομίζω, που μπορούσαμε, ναι, 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 να πέσουμε. Ναι, ναι, ναι. Η Ιταλία, νομίζω. Ήταν κάτι Ιρλανδίες, ήταν κάτι Ιταλία, τέτοια. Ναι, ναι, ήταν, ναι, ναι. Η Ιταλία που συζητούσαμε κιόλας, ναι, αν καλό να παίξουμε με την Ιταλία, ναι, ναι, ή όχι. Που τελικά την απέκλεισε η Σουηδία. Α, μπράβο. Η οποία Σουηδία πέρασε σαν πρώτη σήμερα, έτσι. Ναι. Έλα, Νέιμαρ. Όχι, ρε Νέιμαρ. Ρε Νέιμαρ, αγόρι μου. Άντε, ρε Νέιμαρ. Τι είναι αυτό ο. Τι να τον πεις, φίλε. Τι να τον πεις, Δες εδώ τώρα, δες εδώ. Πόσο στρώνει την μπάλα, άμα σε θέλει μπάλα, του στρώνεται. Εντάξει, δεν το κάνει άσχημα, πάει να την τσιμπήσει και ο Στέκοβιτς. Εντάξει, έπρεπε να δώσει πάσα, βέβαια. Πού να δώσε, άμα δεν είχε. Ερχόταν άλλος. Ερχόταν άλλος, ναι, από εκεί μόνος του ήταν. Επερχόμενος. Ο επερχόμενος Ρουμενίγκε. Λοιπόν, αυτές είναι δικές μας εκφράσεις. Παλιές, άμα δεν καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: Βραζιλία και την ήλια σε Μουντιάλ δεν έχει γίνει. Όπως και Μπάρτσα Ρεάλ και Λίβερπουλ United σε Champions League. Όντως, ναι, και αυτό δεν έχουν γίνει. Τελικό Champions League, Λίβερπουλ United και Μπάρτσα Ρεάλ δεν έχουν γίνει ποτέ. Καλά, Λίβερπουλ, ομοεθνείς ομάδες σε τελικούς Champions League τα τελευταία χρόνια, μετά το 90, που παίζουν 2 και 3 ετών. Μπάρτσα Ρεάλ που την τελευταία δεκαετία minimum είναι και από τις ομάδες που το παίρνουν ή μία ή άλλη το παίρνει, ναι, με κάποιους ενδιάμεσους που μπαίνουν σφίνα, και όντως δεν έχουν παίξει ποτέ, φίλε, τελικό. Ναι. Ας πούμε, Liverpool United έχουν και πολλά διαφορετικά διαστήματα. Ενώ κάνει το 2-1 η Ελβετία. Ναι. Το κάνει το 2-1 η Ελβετία στο 88. Τι σημαίνει αυτό, τίποτα. Όχι, με 2-0 Βραζιλία και 2-1 Ελβετία δεν σημαίνει τίποτα. Πάλι η Βραζιλία περνάει πρώτη. Αν χρειάζεται. Θέλει γκολ η Ελβετία για να περάσει. Όχι, θέλει όχι. Δύο γκολ θέλει η Ελβετία. Γιατί η Βραζιλία ήταν ήδη στο συν 1 πριν την έναρξη των αγώνων. Τώρα έχει πετύχει, είναι πάλι στο 2-0. Άρα έχει πάει στο συν 3, αν λήξουν έτσι. Και η Δανία είναι στο συν 2. Ναι. Κατάλαβες. Η Δανία. Η Ελβετία. Ναι. Η Ελβετία. Η οποία είναι πιο naturalized εθνική ομάδα καλά, στον ναι, κόσμο. Εντάξει, έτσι. Γενικά είναι ελάχιστη η υγιεινή Ελβετή. Λοιπόν, η αυτά. Χώρα, με τα ζευγάρια, με τα κλάσικα ουσιαστικά, τα οποία δεν έχουμε δει ποτέ. Και δεν αποκλείται να μην τα δούμε και ποτέ. Άλλη χώρα και η Ελβετία τώρα. Μυστήρια χώρα είναι η Ελβετία γενικά. Δεν μιλάω ποδοσφαιρικά. Γιατί είναι ωραία για να ζεις. Είναι ουδέτερη. Ναι. Δηλαδή... Καλά κάνουν, ρε φίλε. Εντάξει. Ναι, δεν έχουν θέμα με κανέναν. Είναι αυτοδύναμη, είναι... οικονομικά. Αυτοδύναμη είναι το άντρο του καπιταλισμού. Βάλε μας λίγο, ρε Νέιμαρ, στη φάση. Άντε, αγόρι μου, άντε να μου ξύπνα λίγο. Δηλαδή, ή πάρει ένα πέναλτι, κάνε κάτι τέλος πάντων. Λοιπόν, στο 89. Βέβαια έχουν κρυφθεί τα πάντα, έτσι. Δεν είναι το ενδιαφέρον το όσον αφορά την πρόκριση και στα δύο παιχνίδια. Δεν. Τι έχει δώσει πέναλτι. Κάτσε. Πάρε εδώ και την κάρτα. Έχει φάει ένα μπροξίτη διαιτητή κάτω από Κωνσταρικανό. Λοιπόν. Πέναλτι, ναι, έχει δώσει πέναλτι. Ναι, ναι. Έχει δώσει πέναλτι στην Κωνσταρίκα στο 89. Κάτι το οποίο φυσικά δεν αλλάζει τα δεδομένα. Να ξαναδούμε λίγο τη φάση. Στο 89 είμαστε και στο άλλο μάτς. Αλλαγή τώρα, βγαίνει ο Μίτροβιτς, μπαίνει ο Γιώβιτς. Ο Πρίγιοβιτς δεν έπαιξε καθόλου. Ο Πρίγιοβιτς είναι, κοίτα, για τους παοκτσίδες είναι θετικά νέο αποκλεισμός της Σερβίας, γιατί
ίσως να είναι διαθέσιμος, λογικά θα είναι, στο πρώτο μάτς με τη Βασιλεία, που είναι τέλη Ιουλίου. Γιατί γυρνάει αύριο η Σερβία Βελιγράδι, κάνει και κανένα δεκαήμερο διακοπές, δεκαπενθήμερο. Εντάξει, μου πεις πότε να προλάβει να κάνει προετοιμασία κτλ. Εντάξει. Πάντως θα είναι. Θεωρητικά θα είναι διαθέσιμος. Γιατί αν για τον Σερβία... κόσμο του ΠΑΟΚ τώρα. Γιατί πιστεύω ότι. Ναι, εντάξει, παιδί μου. Θα ήθελε ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός να φανεί ο Πρίγκιπης στο Μουντιάλ. Ναι, ας πω, ήταν γνωστό ότι δεν θα παίζει ελάχιστα. Δηλαδή ο Μίτροβιτς δεν την έκανε τη θέση του. Δεν την έκανε, αλλά θα μπορούσε πάντα κάτι, μπορεί κάτι να συμβεί, σωστά, και να βγει ναι, χρονιά. Ναι. Νομίζω ότι για το. Για τον πουλούσε καλά ενός δηλαδή. Ναι, θα ενδεχομένως. Καλά, πάντα ένα Μουντιάλ είναι μια, η καλύτερη βιτρίνα, ας πούμε. Όπως ο Χάμες, νομίζω ότι ο κατεξοχήν μουντιαλικός παίκτης, ο Χάμες Ροντρίγκες. Ναι, έχει βγει πρωτοσκόρε στο. Και γενικά τον Μπάντα Μουντιάλ, πολύ. Τον Μπάντα, ναι. Κοίταξε τώρα και μάλιστα φέτος. Και έβγαλε και την πασάρα αυτή. Εντάξει, σωστά, ναι. Τα παραμύθια. Βγάλε ναι, ναι, πάσα τρομερή, τρομερή. Στον Κουαδράδο. Στον Κουαδράδο. Στον Κουαδράδο, ναι. Στον Φαλκάο την έβγαλε ο Κιντέρο. Και αυτό είναι παιχτάρα. Πολύ καλό. Πολύ καλή κάθε την πάσα. Ναι. Τρομερό. Πολύ καλό. Ο Φαλκάο και η Γαλλία φίλουν τα καλύτερα μου στοιχήματα. Δηλαδή. Ο Κιντέρο που παίζει. Ο Κιντέρο νομίζω παίζει στη River Plate. Δεν είμαι σίγουρο. Δεν παίζει Ευρώπη δηλαδή. Νομίζω όχι. Πρέπει να παίζει στη River Plate. Αυτό πολύ καλό παίχτη. Μου άρεσε. Ναι. Δεν τον ήξερα. Τον είδα στο μάτς με την Κολομβία. Έδωσε 3-4 κάθετες πάσες. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Είχε βάλει και το φάουλ το απευθεία στην πρεμιέρα στο μάτς με την. Α, μπράβο, ναι. Με την Ιαπωνία με ποιον παίζανε. Πολύ ωραίος παίχτης. Όχι, η Κολομβία, αν αποκλειστεί, θα έχει να κάνει με την κόκκινη κάρτα που είχε στην πρεμιέρα, στο τρίτο μόλις λεπτό, που και βρέθηκε να παίζει με παίκτη λιγότερο όλο το παιχνίδι και βρέθηκε επίσης το σκορ. Από την Ιαπωνία. Από την Ιαπωνία, χάσει, ναι. Εκείνο δηλαδή θα πληρώσει. Γιατί, ας πούμε, στο μάτς με την Πολωνία ήταν πάρα πολύ καλή. Τώρα με ποιον παίζουν αυτοί αύριο? Παίζουν με τη Σενεγάλη, η οποία είναι επίσης πολύ καλή ομάδα. Με εσύ είναι... δεν περνάνε αγκαλίτσα. Ίσως είναι ακραίο σενάριο όμως. Πρέπει η Ιαπωνία να χάσει από την Πολωνία και νομίζω και με 2 γκολ διαφορά. Δηλαδή δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο. Δηλαδή η λογική λέει ότι στο Σενεγάλη η Κολομβία προκρίνεται ο νικητής. Ναι. Δεν του βολεύει η ισοπαλία. Μάλλον όχι, η ισοπαλία βολεύει τη Σενεγάλη νομίζω. Τη Σενεγάλη δεν την έχω. Δεν έτυχε να τη δω. Πολύ καλή. Πολύ καλή, πολύ καλή. Έχω ακούσει όμως ότι είναι πολύ πειθαρχημένη. Ναι, ειδικά στο μάτς με την Πολωνία. Βέβαια και εδώ πέρα υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε φάει τα ραμά. Αν και ήταν καλή και με την Ιαπωνία που 2 φορές προηγήθηκε και ισοβαρίστηκε. Γιατί η Πολωνία ήταν πάρα πολύ, ήταν πολύ χάλη. Αλλά στο μάτς με την Πολωνία ήταν δηλαδή μια εντελώς κοντρολαρισμένη ομάδα. Ναι. Που για αφρικανική ομάδα δεν είναι και το πιο σύνθεση φαινόμενο. Είναι λίγο άναρχες. Είναι γενικά. Ναι, και λίγο άτακτες όσον αφορά την τακτική οι αφρικανικές ομάδες. Πολύ καλή συνεργασία. Και τα δύο μάτς δεν έτυχε να τα δω έτσι. Καταρχήν, όλο το ρόστερ παίζει στην Ευρώπη. Ρε, ναι. Ο Μανέ είναι το αστέρι της. Ακόμα δεν έχει εκτελέσει το πέναλτι της Κωνσταρίκα. Κοίτα να δεις, φίλε, παίξαμε πέναλτι να δοθούν απλά πέναλτι στα δύο μάτς. Που δεν δόθηκαν και έχουν δοθεί στα άλλα 2 της ημέρας. Δηλαδή, είχα παίξει σήμερα στοίχημα να δοθεί πέναλτι στο μάτι της Γερμανίας και της Βραζιλίας. Πολύ πέναλτι στο μάτι αυτό. Και γενικά... Με τα 2 σημερινά έχουμε φτάσει στα 24. Και γενικά νομίζω ότι είναι και μια καλή συζήτηση να γίνει κάποια στιγμή με αυτό το VAR. Με το Video Assistance Referee. Κοίταξε, γίνεται κουβέντα πολύ, αλλά πέραν του ότι ουδέν κακό αμυγές καλού και το αντίστροφο, δεν γίνεται να είναι μόνο θετικά ή μόνο αρνητικά στοιχεία. Εγώ, φίλε, είμαι υπέρ. Είμαι φυσικά υπέρ της σωστής χρήσης του και της μετρημένης χρήσης του, γιατί προτιμώ να υπάρχει απονομή δικαιοσύνης. Τέλος πάντων, κάτσε, Νεϊμάρ. Νεϊμάρ, άντερα, αγόρι μου. Έλα, Νεϊμάρ, δηλαδή σε παρακαλώ, ρε φίλε. Τι πα να περάσει, τα δοκάρια πα να περάσει. Άσε μας, Νεϊμάρ. Τον καραγκιόζει, δε φίλε. Νομίζω ότι χάνει λίγο το. Εντάξει, αλλά. Εύστοχο το πέναλτι της Κωνσταρίκα. 2-2. Ελβετία Κωνσταρίκα 2-2. Εντάξει, όταν αδικείσαι, δεν το λες αυτό. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι το ποδόσφαιρο είναι λίγο και το ανθρώπινο λάθος μέσα. Ναι. Εδώ τώρα μου λένε φίλοι ότι το πέναλτι για το οποίο λέγαμε αρχικά της Κωνσταρίκα, που μου λένε πριν από 5 λεπτά, το πήρε πίσω και έδωσε στη συνέχεια άλλο. Δες, ρε φίλε, δηλαδή... Αυτό τώρα είναι αυτό γκολ, Αυτό, κάτσε, ο Μπράιαν Ρουίς το έκανε. Αυτό δεν είναι γκολ. Αυτό είναι αυτό γκολ, ναι, είναι αυτό γκολ του Ζόμερ, ναι. Ναι, είναι αυτό γκολ. Κανονικά πρέπει να δώσει αυτό γκολ τώρα. Goal, γιατί η μπάλα βγαίνει έξω. Ναι. Αυτό θυμίζει τα Φαρέλ στο Μουντιάλ του. Ποιο ήταν, τα Φαρέλ ήταν ή άλλο τερματοφύλακα. Το 86 νομίζω. Στο Μουντιάλ του Μεξικού. Θα το χρεώσουν αυτό γκολ, λες. Θα δούμε τώρα, μπούμε στη FIFA. Αλλά δες τώρα τι γίνεται, ρε φίλε. Έχω παίξει να δοθεί πέναλτι. Δεν με ενδιαφέρει ποιο θα το κερδίσει και ποιο θα το βάλει. Στο μάτς της Γερμανίας και της Βραζιλίας έχουν δοθεί 3 πέναλτι σήμερα. Τα 2 για την Κωνσταρίκα και τώρα στα 2 μάτς που δεν έπαιξα. Έτσι. Ναι, και είναι από τα λίγα μάτς τι που δεν έπαιξα. Τι κάνετε μια αυτή, ρε φίλε.
ούτε Μητσοτάκη συνάντησα σήμερα, ούτε τίποτα. Και παρόλα αυτά, λοιπόν, ναι, το είπαμε, το πήρε πίσω εκείνο και έδωσε, και έδωσε άλλο. Έχουμε τελικά, μάλλον όχι, έχουμε τελικό αποτέλεσμα. Η Βραζιλία για μια ακόμη φορά προκρίθηκε ως πρώτη από τον όμιλό της. Νομίζω το έχει κάνει, ή το έχει κάνει πάντα, όποτε προκρίνεται από όμιλο, που νομίζω πάντα προκρίνεται η Βραζιλία, αν δεν έχει αποκλειστεί, αν δεν κάνω λάθος, στο Μουντιάλ του 66 στην Αγγλία έχει αποκλειστεί τον όμιλο. Είναι η έκτη φορά που το κάνει σερή να προκρίνεται ως πρώτη από τον όμιλο. Σερβία-Βραζιλία 0-2 τελικό αποτέλεσμα, με τον γκολ του Παολίνου στο 36 και του Τιάγκο Σίλβα στο 68. Να πάρουμε και το. Μόνο πέντε είναι αυτό, έτσι. Ο Κάμπελ έχει βάλει αυτό στο πόδι του και είπε να δουν πού το χρεώνουν. Ε. Κάτσα από στη FIFA. Εντάξει, νομίζω το λογικό είναι να το χρεώσει αυτό το γκολ. Ναι, εντάξει, ναι. Δεν είναι. Θα το δείξει τώρα. Ναι, αυτό το γκολ το δίνει. Το έδωσε αυτό το γκολ, ναι. Ναι. Ο Ζόμερο, τον φίλο τη Gladbach. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, Ελβετή. Νομίζω τελείωσε. Περάσανε. Περάσανε οι Ελβετοί. Οπότε τώρα έχουμε Βραζιλία-Μεξικό και Ελβετία-Σουηδία. Αυτά είναι τα ζευγάρια. Εντάξει. Ωραίο μάτσο. Ελβετία-Σουηδία, φίλε, είναι και οι δυο καλύτερο αντίπαλο δεν μπορούσαν να έχουν. Ναι, θα διαλέγανε τον αντίπαλό τους. Έτσι, ναι. Βραζιλία-Μεξικό. Το Μεξικό, ξέρεις τι γίνεται, φίλε, έχει έξι, νομίζω, συνεχόμενα μουντιάλ που προκρίνεται πάντα από τον όμιλο και πάντα αποκλείται στους 16, λέει, στο πρώτο νοκάουτ. Κάτι που λογικά θα γίνει και τώρα. Με την εντάξει, αλλά νομίζω ότι θα έχουν ένα κίνητρο παραπάνω οι Μεξικάνοι. Θα έχουν, πώς θα έχουν. Εντάξει, δηλαδή, ωραίο, έχω την εντύπωση θα δούμε ωραίο μάτς στο Βραζιλία. Ναι, γιατί είναι, και το Μεξικό είναι καλό. Είναι και η Βραζιλία που δεν πείθει. Ναι. Θα τους κοντράρει το Μεξικό. Μην γίνει και κανένα χουνέρμιν έχουμε. Εντάξει, θα δεις. Θα υπάρχει ηχηρός αποκλεισμός. Καλά, χουνέρι σε ένα knockout match πλέον. Ναι, αλλά εντάξει τώρα, σε Βραζιλία-Μεξικό να αποκλειστείς με η Βραζιλία είναι είδηση. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, στο Γαλλία-Αργεντινή, όποιος και να περάσει, δεν θα είναι έκπληξη. Ναι, δηλαδή είναι. Και η Αργεντινή που είναι βάσει αποδόσεων outsider, είναι η Αργεντινή, είναι η ομάδα του Μέση, δεν θα είναι έκπληξη να περάσει η Αργεντινή. Αλλά ή ας πούμε στο Ελβετία-Σουηδία, όποιος να περάσει το ίδιο είναι. Μία κηδεία έκανε το Μεξικό στο προηγούμενο Μουντιάλ. Κάποιο μεγάλο πρέπει να απέκλεισε, νομίζω. Την έχω κάνει για κηδείες στο Μεξικό, δηλαδή. Το Μεξικό αποκλείται πάντα στο πρώτο νοκάουτ. Στο πρώτο νοκάουτ. Τώρα δεν θυμάμαι, μπορεί στον όμιλο να πέταξει κανέναν μεγάλο έξω. Λοιπόν, τελικό και το Ελβετία-Κωσταρίκα 2-2. Είπαμε, η Βραζιλία πέρασε πρώτη, η Ελβετία δεύτερη. Οι Ελβετοί πέφτουν πάνω στους Σουηδούς. Οι Βραζιλιάνοι παίρνουν τους Μεξικανούς ως παρτενέρ στα ζευγάρια των 16. Έχουμε και την αυριανή μέρα για να έχουμε ολοκληρωμένο το ταμπλό της πρώτης νοκάουτ φάσης του Μουντιάλ της Ρωσίας. Είμαστε στα 55 λεπτά μετά τις 10 ή στα 5 πριν τις 11, όπως θέλετε πείτε το. Πάμε σε ένα διαλυματάκι να πάρουμε και μια ανάσα, γιατί με το που μπήκαμε στις 10 η ώρα το πήγαμε σε ρί λόγω των αγώνων και επιστρέφουμε και με ανοιχτές γραμμές και με ρεπορτάζ των ομάδων. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά μέχρι και τις 12, εδώ μαζί με τον αντιδήμαρχο με το μακρινάρι από πίσω, Γιώργο Δημαρέλο. Λοιπόν, επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα του Μπαλαντέρ εδώ στον Λίμπερο 107,4, στα 7 λεπτά μετά τις 11, βραδάκι Τετάρτης 27 Ιουνίου. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. FM και ενώ τα μηνύματά σας αποστολή στο 54526. Τα λέμε και μέσω Facebook, θα τα λέμε και με ανοιχτές γραμμές αργότερα, μετά το διάλειμμα, αν κάνουμε διάλειμμα στις 11.30. Σε λίγο, σε κανένα δίλεπτο, θα πάμε στην Ολλανδία να μιλήσουμε με Δημήτρη Τσομπατζόγλου για να μας δώσει έτσι τα τελευταία νέα από την προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που χθες είχε το πρώτο του φιλικό παιχνίδι προπονησιακού χαρακτήρα, βέβαια, με τις ρεζέρβες της Γάνδης, τις οποίες κέρδισε με 5-0. Θα μιλήσουμε και με Νίκο Παπαδόπουλο για το ρεπορτάζ του ΑΡ, θα πούμε κάποια πράγματα και για τον Ηρακλή. Αλλά το θέμα του καλοκαιριού είναι το Μουντιάλ που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ρωσία. Απομένει μία μέρα για να ολοκληρωθεί η φάση των ομίλων. Όσον αφορά τα σημερινά παιχνίδια, να κάνουμε μία σούμα για όσους δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα λόγω υποχρεώσεων. Η είδηση της ημέρας φυσικά είναι ο αποκλεισμός της Γερμανίας, που εδώ διατηρήθηκε για τέταρτο συνεχόμενο Μουντιάλ η παράδοση που θέλει την κάτοχο του τίτλου να αποκλείεται από την φάση των ομίλων. Δηλαδή, το 98 το παίρνει η Γαλλία, το 2002 αποκλείται από τον όμιλο. Ναι. Το 2002 που το έχει πάρει η Βραζιλία. Κάτσε.
Βραζιλία... Περίμενε. Η Βραζιλία όχι την πήδηξε. Ναι. Το 6 το παίρνει η Ιταλία στο επόμενο Μουντιάλ, αποκλείται από τον Όμιλο. Το επόμενο Μουντιάλ, το 10 το παίρνει η Ισπανία, το 14 αποκλείται από τον Όμιλο. Το 14 που το παίρνει η Γερμανία, το 18 αποκλείται από τον Όμιλο. Ναι, είναι αξιοπρόσδεκτο. Είναι η κατάρα του κατόχου. Λοιπόν, Κορέα-Γερμανία 2-0, Μεξικό-Σουηδία 0-3. Με το 0-3 στο Μεξικό-Σουηδία η Γερμανία ήθελε απλά μία νίκη. Δεν την ενδιαφέρει διαφορά τερμάτων. Και οι Κορεάτες την χτύπησαν στο φινάλε του αγώνα και πέτυχαν μία αλίστου μηνύμη, θα λέμε από εδώ και πέρα, νίκη. Πρώτη η Σουηδοί, δεύτερη η Μεξικανοί. Και στα βραδινά παιχνίδια, σε αυτά που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο, Σερβία-Βραζιλία 0-2, με Παουλίνιο και. Και ποιο έβαλε το δεύτερο. Ο Παουλίνιο το πρώτο. Ο Τιάγκο Σίλβα με κεφαλιά μετά από το κόρνερ του Νεϊμάρ. Και Ελβετία-Κωνσταρίκα 2-2, πρώτη οι Βραζιλιάνοι, θα παίξουν με τους Μεξικανούς, δεύτερη η Ελβετή που πέφτουν πάνω στους Σουηδούς. Αυτά όσον αφορά την σημερινή μέρα. Αύριο στα μάτς με τα οποία πέφτει η αυλαία των ομίλων, στις 5 στο Βόλγκογκραντ Ιαπωνία-Πολωνία. Οι Πολωνοί έχουν αποκλειστεί ήδη. Την ίδια ώρα στην Σαμάρα Σενεγάλη-Κολομβία, μεγάλο παιχνίδι. Εδώ ουσιαστικά ο νικητής προκρίνεται και ο χαμένος πιθανότατα αποκλείεται. Εκτός και αν η Ιαπωνία χάσει από την Πολωνία και θα εξαρθεί και με τη σκορ θα χάσει εφόσον χάσει. Και το βράδυ στις 9 έχουμε Παναμά στην Ισία. Αυτό είναι μάλλον το μάτς με την μικρότερη τηλεθέαση από τη μέρα που ξεκίνησε το Μουντιάλ. Έτσι λέω εγώ. Και γιατί δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον και γιατί είναι δύο ομάδες που δεν έχουν έτσι έρισμα. Και το μεγάλο παιχνίδι, αν και εκεί δεν, το διακύβευμα δεν είναι μεγάλο πλέον, αμφότερες έχουν προκριθεί. Αγγλία-Βέλγιο. Το ρεπορτάζ λέει ότι οι Βέλγοι θα παίξουν με μια εξ ολοκλήρου αλλαγμένη ενδεκάδα. Βέβαια και τα δεύτερα των Βέλγων μια χαρά ομάδα είναι, παιχταράδες είναι. Οι Άγγλοι θα παίξουν με βασικούς. Το παιχνίδι γίνεται στο Καλίνιγκραντ. Αφήνουμε προς τη μήνυ το Μουντιάλ στην άκρη και πάμε στην Ολλανδία να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Τσομπατζόγλου. Δημήτρη, καλησπέρα. Γεια σου, Θανάση, καλησπέρα. Έχω και κοινό μας γνωστό στο στούντιο. Για πες. Αντιδήμαρχο. Σοβαρά. Βέβαια, εδώ είναι. Γιώργος Δημαρέλος. Γεια σας κύριε Δημάρχε. Γεια σας κύριε Τσομπατζόγλου, τι κάνετε. Στον πληθυντικό λόγο σεβασμού, λόγω διαφοράς ηλικίας κτλ. Διαφορά ηλικίας, τέλος πάντων, μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα, Δημητράκη. Εντάξει. Εντάξει. Κάποια πράγματα φαίνονται και από μόνο τους. Τι γίνεται, Δημητρή. Τα λέτε. Τα λέμε εδώ, σχολιάζουμε Μουντιάλ κυρίως. Καλά κάνετε. Η Βραζιλία με το Μεξικό παίζει. Η Βραζιλία παίζει με το Μεξικό, ναι. Και αύριο πάλι διασταυρώσεις, η Αγγλία με όποιον... Η Αγγλία με τον όμιλο της Κολομβίας. Είτε τερματίσει πρώτη, είτε τερματίσει δεύτερη. Και μετά με αυτές τις διασταυρώσεις της Βραζιλίας. Αν τερματίσει δεύτερη η Αγγλία, παίζει με όποιον από τον όμιλο της Κολομβίας και μετά με τον νικητή του Σουηδία-Ελβετία. Δηλαδή ο όμιλος αυτός φαίνεται ότι ο δεύτερος έχει καλύτερο μονοπάτι από τον πρώτο. Γιατί ο πρώτος θα παίξει με Βραζιλία. Μετά από ναι. Το ναι. Επόμενο. Και οι Άγγλοι και με χει είναι πρώτοι, ε. Οι Άγγλοι... Παίζει ρόλο οι κάρτες, νομίζω. Ναι, γιατί είναι στα ίδια, είναι στα ίδια. Νομίζω ότι τώρα είναι πρώτη. Είναι πρώτη η Αγγλία τώρα. 8-2 στα γκολ και περνάει στις κάρτες. Ναι, είναι μείον μία κάρτα η Αγγλία. Εκεί να κάτσουμε να χάσουμε. Οι Άγγλοι θα παίξουν με βασικούς, έτσι λέει το ρεπορτάζ. Θα βάλει δύο γκολ να κλείσει αυτή η υπόθεση. Μαζί του παίξατε με τον άλλον το στοίχημα. Λοιπόν, λίγα παίχτηκαν. Άκου τώρα, Δημήτρη, πώς έχει και όλος ο κόσμος γενικά. Λοιπόν, ο νικητής του ομίλου, δηλαδή Αγγλία ή Βέλγιο, παίζει στην επόμενη φάση, είπαμε θα παίξει, μισό λεπτάκι. Με Ελβετία ή Σουηδία. Με Ελβετία ή Σουηδία, ναι. Και εφόσον περάσει, είτε Αγγλία είτε Βέλγιο, στα προημιτελικά παίζει με την τετράδα των 16, να πούμε, θα έχει αντίπαλο μεταξύ των Ισπανία, Ρωσία, Κροατία, Δανία. Και το άλλο ταμπλό είναι της Βραζιλίας, που είναι μέσα και η Γαλλία και η Αργεντινή. Εντάξει, από εδώ και πέρα επιλογές δεν μπορούν να γίνουν. Ναι, πάντως και παίζεις. Δεν γίνεται να έχουμε πλέον τελικό Βραζιλία-Αργεντινή για μια ακόμη φορά.
Για εμάς που το παίξαμε το ζευγάρι, γιατί, κρίμα. Θα περάσει, γιατί είναι την Γαλλία τώρα, σοβαρά μιλάμε. Κοίταξε, μπάλα είναι. Και εγώ πιστεύω ότι οι Γάλλοι θα προκριθούν. Αλλά μπάλα είναι, ποτέ δεν ξέρεις. Αυτή είναι πολύ άρρωστη. Είναι ότι είναι άρρωστη, είναι η Αργεντινή. Αυτή είναι το έβρο που αντίστοιχα να πέφτει, αν θα κάνει αλλαγή. Ναι. Εντάξει, αυτή είναι. Είναι κωμικοτραγικές καταστάσεις. Θα σας διαβάσω και ένα κωμικοτραγικό που αφορά τον ΠΑΟΚ, μια και λέμε για κωμικοτραγικά. Λοιπόν, δελτίο τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι, είναι επίσημη ενημέρωση. Ο Λεβέκ, κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης του φιλικού κόντρα στην ΚΑΠΑ 23 της Γάνδης, ένιωσε ενοχλήσεις στο δικέφαλο και αποχώρησε. Στην εξέταση από το ιατρικό επιτελείο, μετά τον αγώνα, δεν διαπιστώθηκε κάποιο μυϊκό πρόβλημα. Σοβαρά μιλάς. Ωστόσο, ο παίχτης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Ναι, ναι, αυτό συμβαίνει συνέχεια, έτσι δεν είναι τωρινό. Αυτό συμβαίνει συνέχεια, επικαλείται συνέχεια όλη τη χρονιά. Τι ιστορία είναι αυτός εσύ, δηλαδή απίστευτο. Εντάξει, το επίσημο είναι ότι έχει ψυχοσωματικά θέματα. Δηλαδή το ότι την παραμικρή ενόχληση που έχουμε όλοι μας, όχι μόνο οι ποδοσφαιριστές, την μεγενθύνει και ζητάει να μην δοκιμάσει, να μην παίξει. Αυτός δεν φταίει όμως. Βρίσκει τα κάνα που καταλαβαίνετε, παίρνει τα λεφτά, πάνω από 400.000 το χρόνο και εξακολουθεί να ταλαιπωρεί τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ φύγει που τον ανέχεται και του έδωσε και άλλη ευκαιρία και χθες έγινε αυτό το απίστευτο με το πρώτο φιλικό της χρονιάς, όπου εκτός όλων των άλλων αναγκάστηκε να παίξει ο πιο πιτσιρικάς της ομάδας, ο Μπαλογιάννης, 90 λεπτά. Και σήμερα φυσικά έμεινε εκτός προγράμματος για να κάνει αποθεραπεία. Έχει ο Λεβέκ τέτοιο συμβόλαιο, 400.000 το χρόνο, βέβαια. Τι λες, ρε φίλε, τι ξεκούραστα λεφτά είναι αυτά. Και ακόμα πληρώνεται. Και καταλαβαίνεις φυσικά τι συνέπειες έχει όλο αυτό εντός αποδυτηρίων. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτά που εμείς βλέπουμε και λέμε αν είναι δυνατόν, είναι ότι τα βλέπουν και οι συμπαίκτες του. Οι οποίοι παίζουν ώστε αυτός να παίρνει και πριν κτλ. Δηλαδή έχει πολλές προεκτάσεις αυτή η κοροϊδία. Και επειδή το είδα μπροστά μου τώρα το δελτίο τύπου της ΠΑΕ, γι' αυτό ξεκινάμε από αυτό, μια και είναι κάτι πολύ ξεχωριστό στην όλη η ειδησιογραφία. Τώρα μια και λέμε για το Μουντιάλ, ο Πρίγιοβιτς και η Σερβία αποκλείστηκαν. Ο Πρίγιοβιτς δυστυχώς για αυτόν έπαιξε ελάχιστα στο Μουντιάλ. Υπάρχει μια συμφωνία που προφανώς θα τηρηθεί από εδώ και πέρα, που αναφέρει ότι θα καθίσει μόνο μία εβδομάδα, είχε καθίσει και άλλες δύο νωρίς τον Μάιο, και θα επιστρέψει στον ΠΑΟΚ ώστε να ενσωματωθεί στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Αυτή είναι η συμφωνία που έχει κάνει με τον προπονητή. Δεν νομίζω να μην τηρηθεί και είναι και πραγματικά λυτρωτικό αυτό το γεγονός να είναι εδώ ο Σέρβος, που ξέρουμε όλοι τι σημαίνει για τον ΠΑΟΚ, και ειδικά από τη στιγμή που η ομάδα δεν έχει ενισχυθεί τελικά στην επίθεση και δεν έχει αποκτήσει άλλον επιθετικό. Αν πράγματι ισχύσει αυτό, η Σερβία σήμερα τελείωσε, μια εβδομάδα, πες 4, 5, 6 Ιουλίου, 8 ξεκινάει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, άρα εκεί προφανώς θα δώσει το παρόν και εφόσον γίνουν όλα αυτά, στις 24 Ιουλίου που ο ΠΑΟΚ παίζει παιχνίδι του Βασιλεία, θα είναι κανονικά διαθέσιμος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή θα έχει τα σημερινά της Σερβίας. Με το ζόρι 10 μέρες διακοπές θα έχει, οριακά 10 ημέρες. Έκανε άλλες 2 εβδομάδες στο ξεκίνημα. Ναι, μετά έκανε. Δηλαδή το τέλος της δικής μας χρονιάς, έκανε άλλες 2 εβδομάδες. Είχε περιθώριο 2 εβδομάδες μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία της Εθνικής Σερβίας. Ναι. Είχε. Ναι, ναι. Αν ήταν αλλιώς κατάσταση, ίσως και να μην γίνονταν όλα αυτά. Από τη στιγμή που είναι πάρα πολύ σημαντικός, που δεν ήρθε άλλος φορ κτλ. Αυτή η εξέλιξη είναι θετικότατη για τον ΠΑΟΚ. Εφόσον βέβαια υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω. Τώρα από εκεί πέρα εδώ στην Ολλανδία το πρωί είχε ξεκούραση, το απόγευμα είχε τακτική όπως συνηθίζει και πολλά τελειώματα. Έξοδη Ειρήνια με ενοχλήσεις στο δικέφαλο, κάτι φοβερό. Έξω είπαμε οι Γάλλοι, ο Λεβέκ και ο Μουλέν. Έξω ο Μπαλογιάννης. Είχε κάποιες απουσίες.
το σημερινό πρόγραμμα. Στο τέλος έγινε και ένα διπλό και για άλλη μια φορά τα μπράβο και όλα τα βλέμματα ήταν πάνω στο Λάμπρου, που κάθε μέρα επιβεβαιώνει ότι είναι πολύ αποφασισμένος να παραμείνει. Κάθε μέρα δείχνει ότι πραγματικά είναι η πιο ευχάριστη έκπληξη της προετοιμασίας. Όχι γιατί ήταν κακός παίκτης ή οτιδήποτε αρνητικό, αλλά δεν τον περιμέναμε. Ούτε εντός ομάδας, ούτε εμείς. Δεν περίμεναν ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή τόσο έτοιμο να διεκδικήσει θέση στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Έπρεπε να το περιμένετε από την ομάδα που τον πήρατε όμως. Από τον Πανιόνιο εννοείς. Από πριν. Ναι, έκανε καλή χρονιά Γιώργος στον Πανιόνιο. Πριν. Από πριν δεν είχε δείξει τόσα πράγματα πραγματικά. Δηλαδή, δεν είχε παίξει και όσο πολύ. Όσο θυμάμαι εγώ. Πώς. Δεν είχε παίξει και πολύ. Στον Ηρακλή. Ναι, εντάξει, δεν έκανε καμιά γεμάτη σεζόν δεν είχε. 10-12 παιχνίδια. Εντάξει, πολύ είναι αυτό. Εντάξει. Ναι. Ίσως έπρεπε να περιμένουμε από αυτά που έδειχνε στον Πανιόνιο, ίσως δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι πραγματικά έχει ανέβει επίπεδο, αλλά το παλικάρι διεκδικεί πολύ δυνατά θέση στο ρόστερ και κάθε μέρα δείχνει κάτι παραπάνω. Και σήμερα με μια πολύ ωραία δική του ενέργεια έδωσε ασίστ στο Μιστακίδη και μπήκε το γκολ στο διπλό το οποίο είδαμε. Επειδή ο ΠΑΟΚ και στα πλάγια μπακ δεν έχει πάρα πολλές λύσεις και σήμερα έλειπε ο Βιερίνια, δεν ήταν και ο Λεβέκ εδώ να συμμετέχει, αξίζει να πούμε ότι οι επόμενες λύσεις που βλέπει ο προπονητής στα πλάγια μπακ και σήμερα στο διπλό το Φανέρος είναι ο Κρέσπο βεβαίως και ο Λιμιός. Και ο Λιμιός δηλαδή σε ένα ακραίο σενάριο, το έχουμε ξαναδεί και σήμερα το επιβεβαίωσε, που έτσι ο ΠΑΟΚ δεν έχει πολλά μπακ επαναλαμβάνω. Βλέπει τον Κρέσπο, βλέπει και τον Λιμιό. Όλοι αυτοί με δεξιπόδι. Η ομάδα δεν έχει πολλά αριστερά πόδια. Πολλούς αριστεροπόδαρους. Αλλά αυτές είναι οι λύσεις που επιλέγει και δοκιμάζει ο προπονητής. Αυτά σε γενικές γραμμές. Με τα γραφικά δεν αλλάζει κάτι. Αύριο θα είναι εδώ ο κύριος Μίχελ. Σίγουρα ο προπονητής περιμένει ενημέρωση και εξέλιξη με το θέμα του επιθετικού. Αυτό τον καίει. Εκεί έπρεπε ήδη να έχει δοθεί λύση. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε από ό,τι φαίνεται σταθερή πολιτική. Πήγαινε από στόχο σε στόχο. Αυτή τη στιγμή έχουν περάσει αρκετές ημέρες. Έχει χαθεί λίγος χρόνος και σίγουρα θα πρέπει να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν για να κλείσει το θέμα και να ενισχυθεί ο ΠΑΟΚ στην επίθεση. Μάλιστα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ωραία. Οκ, Δημήτρη. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ στην Ολλανδία. Λοιπόν, να πάμε και σε Νίκο Παδόπουλο για να πάρουμε ρεπορτάζ Άρη. Τώρα διαβάζω, φίλε, απίστευτη ιστορία. Άκτορα τι έπαθε ο τύπος. Βέβαια, θα μου πεις τώρα να πεις καλά να πάθει. Είναι λίγο χοντρό, αλλά έκανε μεγάλη λαλακία. Λοιπόν, υπάρχει ένας τύπος, δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες, τώρα έχει βγει η είδηση, είναι βραδινή, ο οποίος έπαιξε 8 ώρα στο Μουντιάλ, πιο νωρίς, έπαιξε σε ένα δελτίο 18 γεγονότα και το μόνο το οποίο έχασε ήταν η πρόκριση της Γερμανίας από τον Όμιλο, με απόδοση 1-0-4. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι έχει παίξει ο τυπάς. Ναι, το έπαιξε 156 ευρώ, συνολική απόδοση 355,93 και έπαιρνε 55,5 χιλιάρικα, 55.525 ευρώ. Έπαιξε νικήτρια σέρια Juventus, νικήτρια Λίγκα Μπαρσελώνα, νικήτρια Πορτογαλία Σπόρτο, νικητές NBA Golden State Warriors, Ρώμα Ίντερ 8 παιχνίδι, πια θα τερματίσει πιο ψηλά τη Ρώμα με απόδοση 1,70, στη Γαλλία πρωταθλήτρια πλην Paris Saint-Germain Μονακό, που όντως βγήκε δευτεραθλήτρια, πρωταθλήτρια στη Ligue 2 την Rems,
που το πήρε. Ατλέτικο Ρεάλ, head to head Ατλέτικο, που όντως τερμάτισε δεύτερη Ατλέτικο, τρίτη Ρεάλ. NBA Conference Ανατολής, Cleveland Cavaliers, με απόδοση 1.58. Νικητές δηλαδή της Δύσης, όχι της, της Ανατολής. Πρόκριση Ουρουγουάη, πρόκριση Ισπανία, πρόκριση Γαλλία, πρόκριση Βέλγιο, νικήτρια Premier League εκτός από City United που το πήρε με απόδοση 2-10, πρόκριση Bayern στο ζευγάρι με την Besiktas, πρόκριση City στο ζευγάρι με τη Βασιλεία και πρόκριση Arsenal στο ζευγάρι με την Estersund. Όλα αυτά βγήκανε και έχασε, φίλε, το 1-0-4 την πρόκριση της Γερμανία, όχι πρωτιά, την πρόκριση από τον Όμιλο στο Μουντιάλ. Πάω να δεις τι κουτουλίδι έφαγε. Με απόδοση είχε κάνει και δυνατό ποντάρισμα, έτσι, 156 ευρώ το είχε βάλει και έπαιρνε 55.500 ευρώ. Και έχασε, φίλε, το 1-0-4 και από ποιον, από τη Γερμανία, από την πιο αξιόπιστη ομάδα. Είναι, λέει, αυτός όντως δεν ξαναπαίζει στοίχημα. Δεν ξαναπαίζει. Βέβαια έβαλε 18 γεγονότα, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι τρανό παράδειγμα για το γεγονός ότι όταν ποντάρισε σε τόσα πολλά γεγονότα, όλο και κάπου θα σπάσει ο διάολο στο ποδάρι του. Έτσι. Δεν ξέρω αν έχουμε τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Τον έχουμε. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλά, δόξα τω Θεώ. Έχω εδώ πέρα, επειδή δεν μου κάνεις πλέον την τιμή να είσαι τα βράδια εδώ, ναι, να είμαστε μαζί, έχω τον αντιδήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιώργο Δημαρέλο, εδώ στο στούντιο. Ω, την καλησπέρα μου. Καλησπέρα. Τι λέει, Μουντιάλ είδες σήμερα? Τι ασχολείσαι από το νυχθημερών με τον Άρη? Κοίτα, εντάξει, εγώ, ρε φίλε, τυπικά είμαι σε άδεια τώρα αυτές τις μέρες, να ξέρεις. Καλό κι αυτό. Το άλλο με τον Τωτό το ξέρεις. Αλλά ναι, εντάξει, όσο να είναι θα ασχοληθούμε και λίγο. Εντάξει, κοίτα, να σου πω κάτι. Μετά από το χθεσινό περιμέναμε 2 ώρες στο αεροδρόμιο για τον Τιγκινί. Αυτός τελικά τι ώρα ήρθε? Δύο παρά. Μία παρά τέταρτο, μία παρά δέκα βγήκε συνήθως αφήξεων το αεροδρομίο. Μάλιστα. Εντάξει. Ένα γεμάτο 2 ώρο στο αεροδρόμιο χθες. Δεν πειράζει. Γίνονται και αυτά. Το επικό περιστατικό πέρυσι, ναι, που ο Άρης είχε συμφωνήσει με τον Τζιμπούρ, ναι, δεν είχε συμφωνήσει βασικά. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα πάει ο Τζιμπούρ στα γραφεία για να υπογραφεί. Έχουμε πάει 10 η ώρα στα γραφεία της ΠΑΕ το βράδυ και ο παίχτης έχει έρθει για να μας μιλήσει 2 παρά 20 το βράδυ. Συνέντευξη τύπου. 2 παρά 20 το βράδυ τότε με τον Τζιμπούρ. Και γιατί, όπως αποδείχθηκε και το αποτελέσμα, με ποτό. Με τότε. Εύκολα. Αλλά το έχουμε ζήσει και αυτό. Εντάξει. Ο Τιγκινί πάντως, για να πάμε και στο Τουάρι, ανακοινώθηκε σήμερα επίσημα για τα επόμενα 2 χρόνια, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Ο Γάλλος επιθετικός που ετοιμάζεται για τον 5ο του χρόνου στην Ελλάδα. 2 χρόνια, θυμίζω, ήταν στον Παθρατικό. Τα τελευταία 2 χρόνια στον Ατρόμητο. Μάλιστα την περασμένη, τη φετινή σεζόν τα πήγε αρκετά καλά, νομίζω ήταν η καλύτερη της καριέρας του στην Ελλάδα και πλέον ετοιμάζεται για την 5η του χρονιά στην χώρα μας ως παίκτης του Άρη, η πρώτη μεταγραφή της ομάδας. Κάναμε σεφτέ. Κοίτα, σε κάποιους μπορεί να φαίνεται ότι ο Άρης άργησε λίγο στο κομμάτι των μεταγραφών. Απ' την ΠΑΕ όμως δεν έχουν την ίδια άποψη. Και όταν λέω την ΠΑΕ εννοώ οι άνθρωποι που τρέχουν αυτή τη στιγμή την ομάδα. Και το σχεδιασμό, ο προπονητής και οι συνεργάτες του. Γιατί αν το έχεις παρατηρήσει κιόλας γενικότερα, δεν έχουν γίνει πολλές κινήσεις από τις ομάδες Super League. Δηλαδή πλην μιας-δύο εξαιρέσεων, οι υπόλοιποι είναι σε φάση σχεδιασμού και αναμονής για την ώρα. Δεν έχουν μπει ζεστά στον προγραμματισμό, ναι, τους και, ναι, και σε συμφωνίες με ποδοσφαιριστές. Εντάξει, κοίτα, οι ειδικοί λένε ότι σε αυτό οφείλεται σε ένα βαθμό και το παγκόσμιο κύπελο. Προφανώς. Παίζει και αυτό, λέει, το ρόλο του. Τουλάχιστον όμως ο Άρης μπορεί, ναι, για το μεταγραφικό να υπάρχουν κάποια επιχειρήματα που καθυστερεί και να μην θεωρείται ως καθυστέρηση από τους ανθρώπους της ομάδας, αλλά στο κομμάτι των ανανεώσεων και αυτού του ξεκαθαρίσματος του γενικώς όσον αφορά το υπάρχουν ρόστερ, η αλήθεια είναι ότι έχει αργήσει και νομίζω όμως ότι τώρα και με την έλευση του Ντίνου του Διαμαντόπουλου, ο οποίος ανακοινώθηκε, ήταν η δεύτερη ανακοίνωση χρονικά σήμερα πλευρά Σάρη, ο πρώην τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού,
και επί σειρά ετών από τους πιο γνωστούς ατζέντιδες στην Ελλάδα, είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής του Άρη. Αυτό θα είναι ο τίτλος που θα έχει την φετινή σεζόν. Ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ. Νομίζω ότι και με την παρουσία της Διαμαντόπουλου πλέον θα γίνει μια προσπάθεια μέχρι την Κυριακή, το αργότερο σε αρχές της επόμενης εβδομάδας, να έχει κλείσει οριστικά το μέτωπο αυτό των συμβόλαιων που λήγουν και ενδεχομένως και κάποιων παιχτών που ναι, δεσμεύονται με συμβόλαιο, αλλά δεν υπολογίζονται από τον Ερέρα. Ο Ισπανός είχε και συνάντηση σήμερα με τον Ντίνο Διαμαντόπουλο στην νωρίς το βραδάκι βρεθήκαν. Ναι. Οι δύο άνθρωποι είχαν και μια τηλεφωνική επικοινωνία. Τα είπαν και σήμερα για αρκετή ώρα. Ενημερώθηκε πλήρως ο κύριος Διαμαντόπουλος και για τα δεδομένα στο μεταγραφικό κομμάτι. Ενημερώθηκε για τις πρώτες επιλογές του Ερέρα, ποιους παίχτες προκρίνει αυτή τη στιγμή και τις επαφές που υπάρχουν σε εξέλιξη με συγκεκριμένους μεταγραφικούς στόχους. Ενημερώθηκε για τις θέσεις που έχει καταλήξει πάνω ότι ο Άρης χρειάζεται άμεσα ενίσχυση και ενίσχυση με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Ενημερώθηκε και για το τι συμβαίνει ακριβώς με τα συμβόλαια που ολοκληρώνονται, με ποιους παίχτες υπάρχουν επαφές και σε ποιο σημείο προσδοκίζει επαφές. Και νομίζω ότι πλέον από αύριο και ο ίδιος ο κ. Διαμαντόπουλος το λέει άλλωστε, θα γίνει μια προσπάθεια ο Άρης να τρέξει πολύ το συγκεκριμένο κομμάτι και να τελειώνει τουλάχιστον με αυτό, για να πάρει στη συνέχεια σειρά και το μεταγραφικό. Και σε επαφή πάντα φυσικά με τον Θόδωρο Καρυπίδη, ο οποίος ήταν παρόν σήμερα στη συνάντηση που είχαν η ομάδα Super League με τον υφυπουργό αθλητισμού, τον Γιώργο του Βασιλιάδη. Εντάξει. Από πλευράς Σάρη τουλάχιστον υπάρχει μια ικανοποίηση από τα όσα υπόθηκαν από τον υφυπουργό αθλητισμού για το κομμάτι της αναδιάρθρωσης αλλά και για το κομμάτι των εσόδων που θα έχουν οι ομάδες από τα τηλεοπτικά, γιατί ο κύριος Βασιλιάδης, επειδή υπάρχει και αυτή η καυτή πατάτα των 6 άστεγων ομάδων τηλεοπτικά πάντα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, διαχώρισε τον Άρη και τον Παναθηναϊκό από τους υπόλοιπους και είπε ότι θα πάρουν περισσότερα λεφτά γιατί είναι και πιο εμπορικές ομάδες σε σχέση με συλλόγους όπως ο Ατρόμητος, ο Πανετολικός και οι υπόλοιποι που ακόμα δεν έχουν τηλεοπτική στέχη, και αυτό ήταν που περίμενε και ο Θόδωρος Καρυπίδης. Βέβαια δεν υπάρχει ακόμα κάποιο ξεκάθαρο ποσό. Ο Άρης θέλει μίνιμουμ 2 εκατομμύρια ευρώ. Κάτι το οποίο περιμένουμε να δούμε αν θα έχει κάποια εξέλιξη την Παρασκευή νεότερη σε αυτό το κομμάτι. Πάντως η πρώτη γεύση που αφήνει στον Άρη αυτό το πλάνο που έχει ο Γιώργος Βασιλιάδης και κυρίως όσον αφορά τα έσοδα τηλεοπτικού είναι αρκετά θετική. Μάλιστα. Αυτά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εντάξει, αύριο θα περιμένουμε μήπως υπάρξει και κάτι ακόμα. Δεν το αποκλείω. Νομίζω ότι οι επόμενες μέρες, όχι εξ ανεκτίμηση, πρέπει να μας δώσουν περισσότερα πράγματα, γιατί την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει και η προετοιμασία και σιγά σιγά πρέπει επιτέλους ο Άρης να αρχίσει να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Για τον Σίντελφελτ, το οποίο παρέλειψα να αναφέρω, γιατί είναι ένα από τα ονόματα που εξετάζονταν τουλάχιστον από πλευράς και τριμμά μαύρων μετά τις δυσκολίες που προέκυψαν στην περίπτωση του Φραν Βελέθ, του Ισπανού κεντρικού αμυντικού της Βίσλα Κρακοβίας. Υπήρξε μια επαφή με τον Κροάτη, ο οποίος ήταν στη λίστα του Ερέρα, αλλά αυτό το οποίο είπε είναι ότι η επιθυμία του είναι να παραμείνει στην Κύπρο και στην ανόρθωση, με τον οποίο έχει συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν. Και έτσι ο Άρης αφήνει την περίπτωσή του και στρέφεται σε άλλες εναλλακτικές που έχει για το κέντρο της άμυνας, όπου υπάρχει ο Σόζα, μάλλον θα μείνει και ο Δελιζής. Περιμένουμε να ξεκαθαρίσει και η κατάσταση με τον Μαραγκό. Σίγουρα ο Άρης θα αποκτήσει ακόμα ένα κεντρικό αμυντικό πρώτης γραμμής και παίξει που θα υπολογίζεται για βασικός. Και περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες τι θα προκύψει και με αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Αυτά, έτσι. Αυτά, ναι. Okay, Νικόλαε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από το ρεπορτάζ του Άρη από τον Νίκο Παπαδόπουλο.
Θα κάνουμε ένα ακόμα διαμεστικό διάλειμμα το οποίο θα είναι πολύ σύντομο. Σε εξέλιξη κάτι δεν υπάρχει. Υπενθυμίζουμε για όσοι συντονίστηκαν τώρα, Σερβία, Βραζιλία 0-2 και Ελβετία, Κωνσταρίκα 2-2. Άσο στο ημίχρονο για την Ελβετία, διπλό από το ημίχρονο για την Βραζιλία. Να υπενθυμίσουμε και τα ζευγάρια που έχουμε ήδη στην φάση των 16. Το Σάββατο Ουρουγουάη, Πορτογαλία και Γαλλία, Αργεντινή. Από αυτά τα δύο ζευγάρια θα προκύψει και η αναμέτρηση, θα προκύψει και ένα ζευγάρι των πρώιμ τελικών, των 8. Μετά έχουμε την Κυριακή που αλλάζει και ο μήνας, έτσι. Την Κυριακή έχουμε 1η Ιουλίου. Μακάρι να είναι και με καλό καιρό. Ό,τι λένε οι μετεωρολογικές προβλέψεις, θα είναι με καλό καιρό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε Ισπανία, Ρωσία και Κροατία, Δανία. Ζευγάρια από τα οποία θα προκύψει και ζευγάρι στους 8. Ας πούμε, ένα Ισπανία-Κροατία φαντάζει να πολύ πιθανό στους 8. Την Δευτέρα, 2 Ιουλίου, έχουμε Βραζιλία-Μεξικό και το παιχνίδι και άλλο ζευγάρι που θα προκύψει από τα αυριανά παιχνίδια. Και την Τρίτη έχουμε Σουηδία-Ελβετία και πάλι ζευγάρι θα προκύψει από τα αυριανά παιχνίδια. Άρα έτσι μια μπακαλίστικη σκέψη ότι στους 8 είναι πολύ πιθανό να έχουμε ένα... Εκεί τώρα τι να πεις, είναι ισορροπημένα. Έχουμε Ουρουγουάη, Πορτογαλία και Γαλλία-Αργεντινή. Άντε εγώ να πω ότι θα έχουμε Γαλλία-Ουρουγουάη στους 8. Και η Βραζιλία στους 8 θα παίξει, εφόσον πέρασε το Μεξικό, με κάποιον από... με Αγγλοβέλγο. Για εκεί πάει η φάση. Ναι. Το Ισπανία-Κροατία δείχνει ένα πολύ πιθανό ζευγάρι στους ημιτελικούς, γιατί με Ισπανία-Ρωσία και με Κροατία-Δανία οι Κροάτες και οι Ισπανοί είναι grand favori και συναντιούνται αυτά τα δύο ζευγάρια της φάσης των 16 πηγαίνουν, συναντιούνται στους 8. Και το άλλο είναι Σουηδία-Ελβετία. Αυτό είναι, από εκεί δηλαδή μπορεί να προκύψει ομάδα που να πάει ημιτελικό. Γιατί βλέπεις εδώ πέρα, βέβαια, πέφτει μετά με Ισπανούς, με Κροάτες. Πάντως, επαναλαμβάνω, και γιατί και αρκετός κόσμος έπαιξε το στοίχημα αυτό το Αργεντινή-Βραζιλία. Πλέον δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, εφόσον προχωράνε και οι δύο, συναντιούνται στον ημιτελικό. Αυτά με το Μουντιάλ προς τιμήν. Κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαμιστικό διάλειμμα, αφού υπενθυμίσουμε για μια ακόμη φορά τον χορηγό μας, Παράσχος, στην Ολύμπο 90, τηλέφωνο επικοινωνίας 23 10 227 005. Ό,τι χρειάζεται ένας επαγγελματίας υδραυλικός, είτε ένας απλός σπιτονοικοκύρης, θα το βρει. Ανταλλακτικά υδραυλικής φύσης και ό,τι έχει να κάνει με φυσικό αέριο θα το βρείτε στον Παράσχο, στην Ολύμπο 90. Σύντομο break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα 41 λεπτά μετά τις 11 για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής Μπαλαντέρ εδώ στον Λίμπερο 107,4. Παρέα σήμερα με τον Αντιδήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιώργο Δημαρέλο. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Να σας ενημερώσουμε εν μέσω όλων των άλλων ότι η Coca-Cola καινοτομή ακόμα μια φορά και από το 2018 αναλαμβάνει δράση δημιουργώντας την πρωτοβουλία Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα ιδεών και δράσεων. Πρόκειται για ένα μεγαλόπνο πλάνο δράσεων που θα ξεδιπλώνεται σταδιακά μέσα στα επόμενα χρόνια με στόχο να επηρεάσει θετικά τη ζωή των πολιτών της Θεσσαλονίκης και που κινείται γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες: περιβάλλον και κυκλική οικονομία, νέα γενιά και γυναίκες, εμπορική και τουριστική ανάπτυξη. Σίγουρα το πρόγραμμα που ξεχωρίζει είναι το Zero Waste Cities, πόλεις χωρίς απορρίμματα δηλαδή, που φιλοδοξεί να κάνει τη Θεσσαλονίκη την πρώτη πόλη στην Ελλάδα με προοπτική να γίνει Zero Waste. Και νομίζω ότι έχουμε τον καθήλυνα αρμόδιο άνθρωπο να μας το σχολιάσει και να μας το εξηγήσει αυτό το project, την πρωτοβουλία της Coca-Cola. Γιατί από ό,τι μου έλεγες είναι ναι, στο δικό σου τομέα, έτσι. Ναι, το χειρίζομαι εγώ. Για πες λοιπόν, τι παίζει. Καταρχήν η Coca-Cola σε γενικές γραμμές είναι μία από τις εταιρείες η οποία έχει μία πλούσια παρουσία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, γιατί όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των εταιριών. Mm-hmm. Έχει δηλαδή μία παρουσία εδώ και χρόνια, κάνει τη δράση το σχολείο που θέλεις, το οποίο είναι μία ψηφοφορία η οποία γίνεται ανάμεσα σε διάφορα σχολεία τα οποία η Coca-Cola πάει και ανακαινίζει κάθε χρόνο με ένα όχι καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό. Mm-hmm. Και επέλεξε να ξεκινήσει τη δεύτερη καμπάνια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε θέματα κυκλικής οικονομίας και ανακύκλωσης, και το έκανε αυτό γιατί η Θεσσαλονίκη, όσο και αν
δεν το καταλαβαίνουμε, είναι η αλήθεια, πολύ στην καθημερινότητά μας. Είναι η πόλη η οποία έχει την πρωτιά πανελλαδικά στον τομέα της ανακύκλωσης. Ενώ η ανακύκλωση σε γενικές γραμμές κυμαίνεται στο 7% σε σχέση με τον πράσινο κάδο δηλαδή, η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη η οποία έχει ποσοστό το οποίο είναι στο 19%. Ναι. Άρα λοιπόν διαλέγει και επιλέγει μάλλον μία πόλη η οποία έχει ένα καλό, τέλος πάντων, ποσοστό στη φάση της ανακύκλωσης. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θέλει να εκπαιδεύσει ακόμα περισσότερο τον κόσμο στο πόσο σημαντική είναι η ανακύκλωση και για την τσέπη του, αλλά και για το περιβάλλον γενικότερα. Τώρα ξεκινάει αυτό το πρόγραμμα. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί στα επόμενα 3 χρόνια. Αλλά είναι μια καλή προσπάθεια και η οποία έχει περισσότερο ως σκοπό να εκπαιδεύσει τον κόσμο στο τι πράγματα μπορεί να συμβούν στις πόλεις όσο πιο πολύ ανακύκλωση κάνουμε. Κοίταξε, εγώ για το κέντρο που έχω άποψη, που μένω και στο κέντρο, πώς και σημαίνει στο κέντρο, όντως πολλοί κόσμος κάνει ανακύκλωση. Γενικά κάνει ανακύκλωση ο κόσμος, δηλαδή... Έχει μπει στη φάση δηλαδή. Έχει μπει στη φάση και τα ποσοστά... Ξέρεις ποιες είναι οι πόλεις που... Της Ελλάδας, ας πούμε, που είναι οι χειρότερες σε ποσοστό ανακύκλωσης. Να σου πω, δεν έχει χειρότερες, τα έχω δει τα νούμερα, είναι όλες είναι κακές. Και ακόμα και η Θεσσαλονίκη δηλαδή, δηλαδή έχει, που είναι πρώτη και έχει ένα ποσοστό 19%, ένα 19% είναι... Δεν είναι χαμηλό, Είναι πάρα πολύ χαμηλό, δηλαδή οι πόλεις τώρα της Βόρειας Ευρώπης έχουν ανακύκλωση η οποία αγγίζει το 60%. Μάλιστα. Το οποίο είναι πολύ μεγάλο ποσό και έχει αντίκτυπο και στην τσέπη μας, γιατί ισχύει η αρχή του ορυπαίνων πληρώνει. Δηλαδή ο κόσμος το πληρώνει από την τσέπη του το γεγονός ότι πετάει τα σκουπίδια του στον πράσινο το κάδο, γιατί υπάρχει ένα πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο είναι 29 ευρώ τον τόνο για όλα αυτά τα οποία εν τέλει καταλήγουν να θάβονται στις χωματερές, τα οποία λεφτά αυτά είναι λεφτά τα οποία πληρώνονται μέσω των αποδοτικών τελών από τον κόσμο. Ενώ η ανακύκλωση όχι απλά δεν πληρώνει στα 29 ευρώ τον τόνο, δηλαδή δεν τα θάβεις, αλλά δημιουργούν και ένα έξτρα εισόδημα για την πόλη, το οποίο γυρνάει πίσω στους κατοίκους. Άρα όσο πιο πολύ ανακυκλώνουμε, τόσο πιο χαμηλά είναι και τα δημοτικά τέλη τα οποία πληρώνουμε. Αυτή είναι και η δική μας ευθύνη, αν θέλεις, ως Δήμος, να δώσουμε στον κόσμο, γιατί κακά τα ψέματα, ο κόσμος καταλαβαίνει κυρίως όταν αυτό ακουμπάει την τσέπη του. Δεν θα ευαισθητοποιηθεί εύκολα στο να καταλάβει το τι σημαίνει για το περιβάλλον η ανακύκλωση. Ο Έλληνας ειδικά έτσι είναι. Εντάξει, αλλά έχει όμως και ένα σημαντικό αντίκτυπο και για την τσέπη του. Όσο καλύτερη ανακύκλωση κάνει, τόσο χαμηλώνουν και τα δημοτικά τέλη. Μάλιστα. Ωραία, εντάξει, είναι καλή κίνηση. Να ευχηθούμε έτσι να καλή επιτυχία σε αυτό το project της Coca-Cola. Από Ηρακλή κατέχεις? Πολύ. Όχι, λέω τις εξελίξεις της... ενημερώνεις, λέει, σε καθημερινή βάση. Ενημερώνομαι σχεδόν σε καθημερινή βάση, ναι. Εντάξει. Πώς τη βλέπεις τη φάση του χρόνου στη Football League? Για μένα πάρα πολύ σημαντικό είναι το αν τελικά θα έρθει ο Μυροφορίδης στην ομάδα. Δεν ξέρω αν έχει καταλήξει αυτό το κομμάτι. Τις τελευταίες μέρες δεν υπάρχει καμία σχετική ενημέρωση. Έχει επικεντρωθεί βασικά το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ αφενός στην έβρεση χρημάτων, επενδυτών, μεγαλομετόχων κτλ. Και αφετέρου στην ανανέωση συμβολέων. Να πούμε ότι την Παρασκευή, αύριο μάλλον, είναι το καθοριστικό ραντεβού με τον Ρόβα για να τα βρούνε. Ναι. Που ακούγεται ότι θα είναι θετική η απάντηση του αρχισκόρου του Ηράκλη την περσινή σεζόν. Και την Παρασκευή είναι η συνάντηση, ορίστηκε η Παρασκευή ως μέρα συνάντησης με τον Τάι. Που και εκεί είναι κρίσιμη περίπτωση, γιατί ο Τάι όντως είναι ένα παίκτης που μπορεί να σταθεί κάλλιστα και ενδεχομένως να κάνει και τη διαφορά ακόμα και στην Football League. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορούν να δώσουν μεγάλη προοπτική η λύση αυτή τη πολυμετοχικότητα. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, αν δεν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος θα βάλει τα λεφτά προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει μια εκκίνηση στο κομμάτι της ομάδας, νομίζω ότι δεν θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την ανασφάλεια του να βγει η χρονιά ή να μην βγει. Πιστεύω ότι πρέπει να βρεθεί κάποιος
ο οποίος για τους λόγους του θα θελήσει να επενδύσει σε εισαγωγικά σε αυτό το πράγμα το οποίο λέμε ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά θεωρώ ότι το πιο σημαντικό και καθοριστικό, έτσι όπως αποδεικνύει ο ίδιος από τη δουλειά η οποία έχει κάνει τα τελευταία χρόνια με όποιες ομάδες έχει αναλάβει, είναι ότι είναι πολύ σημαντικό το, η γνώση και οι επαφές και οι παίκτες ο οποίους φέρνει ο Μυροφορίδης σε ομάδες της Football League. Ναι, την έχει την κατηγορία, την παίζει τα δάχτυλα. Ναι. Την έχει την κατηγορία, την ξέρει την αγορά δηλαδή της Β' Εθνικής. Και είναι μια δυναμική που έρχεται από πέρσι δηλαδή για την ομάδα και αυτή δεν πρέπει να την αφήσει να πάει χαμένη. Δηλαδή η ομάδα ανέβηκε εκεί, δεν το περίμενε κανένα στην αρχή της χρονιάς. Καλά έτσι που ξεκίνησε η χρονιά, ναι, ήταν ανέβηκε αέρα και νομίζω ότι έχει μια ορμή αυτή η προσπάθεια η οποία θα πρέπει να την εκμεταλλευτεί η ομάδα, γιατί αν η ομάδα κολλήσει. Κοίταξε, ούτως ή άλλως στην επόμενη Β' Εθνική θα είναι μακράν το μεγαλύτερο νούμερο Ηρακλής. Δηλαδή ναι. του χρόνου δηλαδή, δεν θα υπάρχει ούτε Άρης ούτε Όφη, είναι ο Ηρακλής και μετά το αμέσως πιο μεγάλο όνομα είναι η Δόξα Δράμας και η Παναχαϊκή. Ναι, και πιστεύω ότι αν ισχύουν τα πράγματα αυτά, γιατί αυτά δεν παρακολουθώ πολύ, ότι βολεύει πολύ και η ιστορία με την αναδιάρθρωση της κατηγορίας. Αυτό δεν ξέρω, κάτσε να δούμε τι σοή αναδιάρθρωση θα γίνει, ναι. γιατί και αυτό πολλά σενάρια ακούγονται. Και σήμερα υπήρχαν κάτι συσκέψεις και έκανε κάτι δηλώσεις ο Βασιλιάδης ότι δεν υπάρχει σύμπνοια απόψεων. Θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ομάδα η οποία θα τερματίσει αν μη τι άλλο πρώτη στην Football League. Καλά, εντάξει, αυτή θα ανέβει. Ναι, εντάξει, να μην ανέβει. Αν δεν ανέβει είναι και ο πρώτος, τι παίζουμε. Ναι, όχι, γιατί δεν ξέρω ακριβώς. Δηλαδή είχα διαβάσει και εγώ πριν από κανένα μήνα ότι υπάρχουν σενάρια στα οποία θα υπάρχει μια. Το θέμα είναι πού θα ανέβει. Θα ανέβει σε Super League 1 ή Super League 2, ξέρω άμα γίνει τελικά αυτός ο διαχωρισμός. Αυτό εννοώ. Εννοώ ότι θεωρώ ότι αν μη τι άλλο είναι σωστό τουλάχιστον η πρώτη ομάδα της Football League να ανέβει στη μεγάλη κατηγορία. Στη μεγαλύτερη κατηγορία, ναι. Στη μεγαλύτερη κατηγορία. Και εντάξει, εκεί πέρα ποντάρεις και στο γεγονός ότι αποδείχθηκε ότι εν τέλει χρωστάει κάποια πράγματα το ελληνικό ΙΕΠΟ και το ελληνικό ποδόσφαιρο στον Ηρακλή με τα πράγματα τα οποία γίναν. Πολλά χρωστάει, τέλος πάντων, είναι και αυτή ναι. τεράστια συζήτηση. Ναι. Γιατί και βλέπω κιόλας, επειδή παρακολουθώ και λίγο με τον Παναθηναϊκό τι γίνεται, ναι. έχω την εντύπωση ότι πάμε να δούμε στον Παναθηναϊκό, αν δεν τελειώσει η υπόθεση με τον Ταϊλανδό αυτόν. Μία ιστορία η οποία δημιουργήθηκε μόνο και μόνο για να αποφύγει ναι, Παναθηναϊκό ναι, ναι. τον αποϊβασμό. Εντάξει, δηλαδή, ναι. Πιο φωτογραφικό δεν υπήρχε. Δεν γινόταν. Ναι, ναι δηλαδή και χωρίς να έχει βρεθεί λύση. Εντάξει, ναι. δημιουργήθηκε μία εντύπωση άρον στις ημέρες. Να σώσουμε τον Παναθηναϊκό να τον όχι να το σώσουμε. Να γλιτώσει, ότι βρέθηκε ναι. λύση για τον Παναθηναϊκό που δικαιολογεί τη σωτηρία του. Που εν τέλει υπάρχει κίνδυνο. Αυτή η λύση να μην έχει έρθει και ποτέ. Ναι. Εντάξει, να δούμε. Τέλος πάντων, νομίζω πάντως ότι εντάξει, για μένα το καθοριστικός παράγοντας είναι το αν θα μπορέσει να έρθει ο Μυροφορίδης και με τη γνώση με την οποία έχει της κατηγορίας στην ομάδα. Κοίταξε, θα πρέπει να βρεθούν και κάποιοι που θα βάλουν λεφτά, περισσότεροι από πέρσι, γιατί και πέρσι βρέθηκαν κάποιοι που κράτησαν την ανωνυμία τους και δώσανε λεφτά και βοηθήσαν την όλη προσπάθεια, αλλά του χρόνου επειδή τα νούμερα και οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλότερες. Θα χρειαστούν και λεφτά και για την, και για την φάση της εκαθάρισης της παλιάς ΠΑΕ και για την σύσταση της νέας ΠΑΕ και για να έρθουν παίκτες. Γιατί και είπε ο Παξεβάνος ότι να κρατήσουμε τον κορμό των περσινών θα χρειαστούμε και 7-8 παίκτες. Καλά, ναι, δεν φτάνουν. Η ναι, ομάδα, ναι. Δηλαδή, χωρίς να έχω εικόνα βέβαια των άλλων ομάδων, αλλά νομίζω ότι δεν μπορείς να είσαι σίγουρος και ήσυχος με το να, η ομάδα να μείνει όχι καλά έχει, βέβαια εντάξει, εντάξει θα γίνουν κινήσεις το θέμα είναι να είναι ποιοτικές ουσιαστικές και εντάξει, πολλές φορές και λαβράκες να σου πούνε έτσι γιατί ο Μυροφορίδης στην πρώτη παρουσία στον Ηρακλή είχε φέρει παίκτες τότε στην ομάδα που ήταν παντελώς άγνωστη την έχει, και βγήκαν λίρα 100 ας πούμε πιο πολύ ξέρει την κατηγορία καλά ναι. Όσον αφορά τον πασχετικό Ηρακλή, να πούμε ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει ο Θόδωρος Δρακόπουλος τι θα γίνει με το θέμα του προπονητή. Η ΚΑΕ Ηρακλής διαψεύδει τα αθηναϊκά δημοσιεύματα περί Νίκου Οικονόμου. Λέει ότι δεν πρόκειται να είναι ο Οικονόμου ο προπονητής τη νέα σεζόν. Και θα δούμε αν τελικά παραμείνει στην θέση του ο Λευτέρης Χατζηγυριακίδης που έβγαλε τη σεζόν μετά την
αλλαγή στην τεχνική ηγεσία αντικαθιστώντας τον Βαγγέλη Αλεξανδρή. Και ένας παίκτης που η περίπτωση του οποίου εξετάζεται είναι αυτή του Άγγελου Τσάμι. Δεν ξέρω αν τον ξέρεις. Εγώ με μπάσκετ δεν είμαι. Εσύ είσαι πιο μπασκετικός από μένα. Αυτός λέει φέτος έκανε λέει παπάδες με τον Χολαργό, ο οποίος ανέβηκε. Είναι βέβαια και αυτός μεγάλος σε ηλικία, στα 37 είναι. Shooting guard από τους καλύτερους της φετινής Α2. Και είναι μια περίπτωση που εξετάζεται έτσι ζεστά. Δεν το ξέρω καλά, αλλά επειδή μιλάω και ξέρω ανθρώπους που έχουν μια άποψη για τον μπάσκετ, νομίζω από ό,τι ακούω δηλαδή είναι καλή περίπτωση ο Χατζικυριακίδης. Δηλαδή είναι από τους προπονητές οι οποίοι είναι καλοί προπονητές. Μάλιστα. Για να δούμε, γιατί και εκεί έχει βάλει τόσο πολύ κατάσταση. Δηλαδή τόσα χρόνια Α2. Εντάξει, ο καθένας παίρνει αυτό που το αξίζει, η Θανάση, για να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή και η ομάδα δεν έχει δώσει. Κοίταξε, ειδικά φέτος χτίστηκε πολύ λάθος η ομάδα. Με πολύ γυρασμένο ρόστερ. Ο Αλεξανδρής έχει μια πολύ μεγάλη και σπουδαία πορεία στο ελληνικό μπάσκετ, αλλά μάλλον είναι παροχημένος προπονητικά. Εντάξει. Αυτό λένε, ας πούμε, άνθρωποι που ξέρουν πιο πολλά. Από ό,τι εγώ τουλάχιστον, γιατί ξέρεις πιο πολύ μπάσκετ από μένα. Ήταν και άτυχος ο Ηρακλής με το σύστημα κιόλας και με τα. Δηλαδή, ενώ τερμάτισε πάνω από τον Απόλλων Πατρών. Ναι, έκανε τις ήττες. Έκανε τις δύο ήττες. Μέσα έξω στην κανονική διάρκεια. Μέσα έξω. Εντάξει. Αλλά γενικά δεν έχεις μπει σε καμία χρονιά και να πείσεις ότι. Ναι, έτσι είναι. Ότι είμαι εγώ και θα ανέβω και δεν ξέρω ποιο άλλο. Αλλά κοίταξε τώρα η Α1. Γιατί και στον μπάσκετ είναι πεσμένο το ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Τον χρειάζεται τον Ηράκλη. Το χρειάζεται το Ιβανόφιο. Δηλαδή τώρα βλέπει, α πούμε, παίζουν πολλέ γειτονιέ κάτι. Χωρί να θέλω να τι μειώσω τα λοιπά, αλλά κάτι Προμηθέες, κάτι Χολαργοί, κάτι. Ναι, έτσι είναι, αλλά. Κηφισιές, κάτι. Μέσα στον αγώνα παίζουν οι ομάδες. Ναι, εντάξει. Κατάλαβες. Δηλαδή. Εντάξει, και δεν έχει βοηθήσει και ο Ηράκλης τον εαυτό του. Δηλαδή λίγο να δημιουργήσει και μία αίσθηση ότι είμαι εγώ και θα ανέβω. Πάντα τυχαίνει να έχει και μια ομάδα η οποία. Είναι το βουνό εν τέλει της κατηγορίας. Δηλαδή το Περιστέρι φέτος. Πέρυσι ήταν ο Πανιώνιος. Δηλαδή ήταν ομάδες οι οποίες ήταν με διαφορά καλύτερες από σένα και μετά πάλευες να πάρεις την μία θέση από τη μία που περίσευε. Το Περιστέρι φέτος, εγώ πήγα και στο Ιβανόφιο να το δω το μάτς με το Περιστέρι. Εντάξει, το Περιστέρι ήταν μια κλάση καλύτερη ομάδα από τον Ηρακλή. Ναι, δεν ήταν καθόλου το Περιστέρι. Ήρθε στο Ιβανόφιο, μας κέρδισε 20 πόντους ξεκούραστα. Εντάξει, δηλαδή δεν ίδρωσε καθόλου. Δηλαδή, ναι. Ήταν καλή ομάδα. Έχασε, νομίζω έκανε μία ήττα όλη τη χρονιά. Στο τέλος που ήταν αδιάφορο. Όταν είχε ήδη εξασφαλίσει την άνοδο. Όταν είχε ήδη εξασφαλίσει την άνοδο. Εντάξει, τώρα θέλει δηλαδή να χτίσεις κι εσύ λίγο, να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Μάλιστα. Λοιπόν, και καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά στο φινάλ της εκπομπής, επαναλαμβάνουμε την είδηση, σημαντική είδηση για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ότι σήμερα ανακοινώθηκε η οριστική τιμωρία της UEFA προς την Μίλαν που την αποβάλλει από τις ευρωπαϊκές οργανώσεις για την επόμενη χρονιά λόγω παραβάσεων στο Financial Fair Play. Και όλα δείχνουν ότι η Φιωρεντίνα θα είναι η ομάδα που θα πάρει την θέση της στο επόμενο Europa League. Δεν είναι πάντως διετής η τιμωρία. Είναι μόνο για την επόμενη σεζόν. Αυτό τουλάχιστον βλέπω εδώ πέρα στα δημοσιεύματα. Και όσον αφορά το Μουντιάλ, που είναι το μεγάλο θέμα των ημερών και γενικότερα του φετινού καλοκαιριού, προς τιμήν τους οι Γερμανοί, ο Γιώαχιμ Λεύ και δύο διεθνείς, ο Νόιερ και ο Χούμελς, παραδέχθηκαν ότι δικαίως αποκλείστηκε η ομάδα. Ειδικά ο Νόιερ είπε ότι δεν αξίζουμε σε καμία περίπτωση να προκριθούμε και πρέπει αυτό να το αποδεχθούμε και να χτίσουμε, να μας γίνει μάθημα κτλ. Και ο Χούμελς, που είχε κάνει και κάτι δηλώσεις μετά την ήττα από το Μεξικό στην Πρεμιέρα και είχε γίνει λίγο άνω κάτω το κλίμα, είπε ότι όλοι μιλάνε λέει, για το μάτς που χάσαμε λέει, με το Μεξικό στην Πρεμιέρα, αλλά το κακό λέει, έχει γίνει από νωρίτερα, γιατί λέει, αν το σκεφτούμε, το τελευταίο λέει, καλό παιχνίδι που κάναμε ήταν το φθινόπωρο του 17. Και όντως η Γερμανία είχε πολλά φιλικά μέσα στο 18 που πραγματικά δεν βλεπόταν. Είχε κάνει 6 φιλικά προετοιμασίες πριν το Μουντιάλ και είχε κερδίσει μόνο την Τινησία.
Και εκείνη με, θα μου πεις... Και δεν είχε και κανένα παίχτη μπροστά, που δεν μιλάω center for, μιλάω και από, δηλαδή οι τριπλέτες της μπροστά, ας πούμε, δεν ήταν κάτι. Δηλαδή, κοίταξε, ποιο... ο Γκόμες γερασμένος, ο Βέρνερ πρωτοεμφανιζόμενος. Ναι. Ας πούμε, ο Ντράξλερ εκτός κλίματος. Ναι, εκτός κλίματος και έπαιξε και λίγο. Ναι. Ο Γκορέτσκα, ας πούμε, ποιος είναι και αυτός πρωτοεμφανιζόμενος. Ναι. Ναι, δηλαδή, ο Ρόης και αυτός από χρονιά με τραυματισμούς και τα λοιπά. Ο Μίλλερ έκανε κακό τουρνουά, που πολύ ποντάρανε στο Μίλλερ και στα Μουντιάλ ήταν δύναμη συνήθως. Ναι, βασικά δεν είχε τον ένα ηγέτη, ρε παιδί μου. Δεν ήταν, ας πούμε, η Γερμανία, εξωγώ, του Κλόζε ή, εξωγώ, η Γερμανία του Ματέως, πολύ του Ματέως, δεν του Σβάινστάγκερ. Δεν είχε ηγέτες. Ναι, ποιος ήταν, ο Κρός, μπορείς να πεις ότι ήταν ο ηγέτης της. Ναι, αν έπρεπε να διαλέξεις έναν, τον Κρός θα έλεγες. Ναι, που, εντάξει, τώρα και ο Κρός, εντάξει, έβαλε βέβαια το κρίσιμο. Έβαλε κολλάρα, ναι. Αλλά το οποίο αποδείχθηκε αχρίαστο, έτσι. Ναι, αποδείχθηκε αχρίαστο και γενικά ήταν λίγο άχρωμη άγευστη άουζα, δηλαδή η Γερμανία. Βρωμούσε πάντως για η Γερμανία ότι δεν τα πάει καλά. Και από τα φιλικά και από το κλίμα που δεν ήταν το καλύτερο δυνατό και με τον τραυματισμό του Νόιερ, γιατί ποντάρανε πάρα πολύ στο Νόιερ τα τελευταία χρόνια γενικότερα οι Γερμανοί και έχασε όλη την φετινή χρονιά. Ήρθε και είδα από το Μεξικό στην Πρεμιέρα. Εντάξει, ήταν και αυτή η παράδοση με τους Ευρωπαίους κατόχους. Είπαμε στα τελευταία πέντε Μουντιάλ, οι τέσσερις ομάδες από την Ευρώπη που το πήρανε, όλες αποκλείστηκαν στο επόμενο Μουντιάλ στο Μίλ. Μόνο η Βραζιλία γλίτωσε. Ναι. Μετά τον γκολ, βέβαια, με τη Σουηδία. Ναι, πίστευες ότι. Ναι, κάνει τη δουλειά, ας πούμε. Φαντάζομαι αυτός που έκανε τα 55 χιλιάρικα που έκλεινε δελτίο με The Proxy Γερμανία. Αυτός πρέπει να σπάσει το σπίτι του. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι. Ο Λίνεκερ, μάλιστα, μετά τον σημερινό αποκλεισμό των Πάντσερ, έκανε νέα δήλωση στο Twitter. Είπε, λέει, το ποδόσφαιρο είναι ένα απλό παιχνίδι. 22 άνδρες κυνηγούν μια μπάλα για 90 λεπτά. Και στο τέλος οι Γερμανοί δεν κερδίζουν πλέον, λέει, πάντα. Λέει, η προηγούμενη βερσιόν πέρασε την ιστορία. Ναι, έχει γράψει ιστορία αυτή η δήλωση του Λίνεκερ. Εντάξει, και ο Λίνεκερ το τραβάει και το τραβάει αυτό. Εντάξει. Το γράψουμε. Αυτή είναι η δουλειά του πλέον. Έτσι, είναι σχολιαστής γενικότερα. Και από αυτό εξακολουθεί να βγάζει καλά λεφτά. Και όσον αφορά το αυριανό μεγάλο παιχνίδι, το οποίο, βέβαια, επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι. Το διακύβημα δεν είναι τόσο μεγάλο για το ποιος θα τερματίσει πρώτος ή δεύτερος, γιατί και οι ομάδες που θα παίξουν, που θα συναντήσει είτε η Αγγλία είτε το Βέλγιο στην φάση των 16 πάνω κάτω στο ίδιο καζάνι βράζουν. Δηλαδή είτε παίξουν με τη Σενεγάλη, είτε με την Κολομβία, είτε με την Ιαπωνία, πάνω κάτω είναι του ίδιου βεληνικού. Φαίνεται ότι το διακύβευμα είναι της δεύτερης θέσης εδώ καλύ περισσότερο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, λοιπόν, νομίζω ότι ο δεύτερος μετά από την πρώτη φάση των νοκάουτ έχει πολύ καλύτερη διασταύρωση από τον πρώτο. Αύριο είναι ο όμιλος ο H, ο τελευταίος. Ναι, είναι ο winner του H. Ναι, έχει θεωρητικά πηγαίνει στο μονοπάτι Ισπανίας-Κροατίας. Από ό,τι Βραζιλίας. Από ό,τι Βραζιλία, Γαλλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη κτλ. Ναι, θεωρητικά. Εντάξει, δηλαδή ενδεχομένως ο δεύτερος να έχει καλύτερη πορεία. Ναι. Όχι ενδεχομένως, φαίνεται ότι το μονοπάτι του δεύτερου είναι καλύτερο. Ναι. Προφανώς γι' αυτό και ο Ρομπέρτο Μαρτίνο, ο Ισπανός τεχνικός των Βέλγων, οι οποίοι έχουν βοηθός προπονητή στο Βέλγιο, είναι ο Τιερί Ανρί. Σοβαρά. Ναι, ο Ανρί είναι βοηθός προπονητή στο Βέλγιο. Αυτός είναι και ο λόγος που αποφασίζει αύριο να αλλάξει σχεδόν εξ ολοκλήρου την ενδεκάδα. Ο Λουκάκου σίγουρα δεν θα παίξει, αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και την θέση του θα πάρει ο Μπατσουάγη, ο οποίος βέβαια έκανε πολύ καλό δεύτερο σεζόν στην Dortmund και στο μάτς που μπήκε αλλαγή με τον Παναμά έβαλε γκολ. Έχει μια πολύ καλή γενιά ποδοσφαιριστών το Βέλγιο. Την καλύτερη όλων των εποχών. Την καλύτερη όλων των εποχών. Είναι υπερπλήρης, νομίζω. Ναι, ναι, και ακόμα οι αναπληρωματικοί που θα παίξουν αύριο είναι και αυτοί πολύ υψηλό επίπεδο. Δηλαδή το Βέλγιο ίσως να είναι η ομάδα με τις δύο, με δύο σχεδόν εισάξιν δεκάδες. Μαζί με τη Γαλλία. Η Γαλλία έχει πολύ καλά backup σε ορισμένες θέσεις, όχι σε όλες. Ναι. Δηλαδή τώρα είδες, ας πούμε, τα δύο βασικά της back που στηρίζει πολύ το παιχνίδι σε αυτούς, το Σιντιμπέ και στο Μεντί, δεν παίξαν στα δύο πρώτα παιχνίδια και παίξαν ελάχιστα στο Σιντιμπέ δεν παίζει από την αρχή, αλλά είναι ανέτοιμοι, ρε παιδί μου, από τους τραυματισμούς τους. Ας πούμε, ο Παβάρ και ο Ερνάντες δεν είναι του ίδιου επίπεδου. Ναι. Και στηρίζει πολύ το παιχνίδι στη Γαλλία, γιατί είναι back, full back, έχουν όλη την πλευρά. Το Βέλγιο είναι σχεδόν σε όλες τις θέσεις, έχει σε άξιους αντικαταστάτες. Πάντως ο Λουκάκου σίγουρα θα παίξει αύριο, προφανώς δεν θα παίξουν και άλλοι. Εντάξει, ένα Σαζάρ πάντως θα υπάρχει στην δεκάδα. Τώρα αυτός θα είναι ο Εντέν ή ο Τοργκάν, ο αδερφός που παίζει στην Gladbach. Και αυτός καλός παίκτης. Εντάξει, δεν είναι τόσο καλός σαν τον αδερφό τον Εντέν, αλλά είναι το Βέλγιο πάρα πολύ καλή ομάδα. Εδώ στα μάτια Μουρελής σκέφτεται να φορτώσει την Αγγλία αύριο. Εγώ προσπαθώ να του αλλάξω άποψη. Όχι γιατί βλέπω την Αγγλία,
να κερδίζει, αλλά εντάξει, είναι μάτς που έχει λογική, και να μην κερδίσει. Έχει λογική, πάντως, το, έχει λογική το να κερδίσει η Αγγλία, γιατί και, όντως η Αγγλία είναι μια χώρα που ψάχνει αποδείξεις γενικότερα. Και γενικά έχουν μεγαλώσει με το να την κυνηγάνε την νίκη, δηλαδή είτε είναι αδιάφοροι είτε όχι. Σε αυτό δεν μπορείς να το κατηγορήσεις, δηλαδή. Και εντάξει, όσον αφορά την εθνική ομάδα, είναι πατριώτες. Εντάξει, πατριώτες. Δηλαδή, για τους Άγγλους οπαδούς, όντως είναι πρώτα η εθνική ομάδα και μετά ο σύλλογος. Μπορεί να ισχύει αυτό. Ισχύει. Ναι. Εντάξει, όχι ναι. Για όλους, αλλά ισχύει ναι. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν έχουν πάρει καμία χαρά αντιθέτως με τους Έλληνες. Τίποτα. Ρε, από το 66 και μετά δεν έχουν πάρει απολύτως τίποτα. Τίποτα. Ποια η Αγγλία. Η μάνα του ποδοσφαίρου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά. Φτάσαμε στο φινάλε και του σημερινού Μπαλαντέρ. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σημερινή σου παρουσία. Ήταν έτσι πολύ ωραία κουβεντούλα. Ελπίζω και ο κόσμος να τη χάρηκε. Είδαμε και τα ματσάκια μας. Είδαμε τη Βραζιλία να τερματίζει πρώτη στον όμιλο για μια ακόμη φορά και το ζευγάρι που παίξαμε εμείς να μην υφίσταται πλέον τέτοιο ενδεχόμενο. Στο κλείσιμο, να ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά και τον χορηγό μας, τον Παράσχο, στην Ολύμπο 90. Ό,τι χρειάζεστε ανταλλακτικά υδραυλική φύση και ό,τι έχει να κάνει με φυσικό αέριο, εκεί θα το βρείτε, στον Παράσχο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-227-005. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στον Λίμπερο. Ακολουθεί η Ζούγκλα με Γιώργο Ζαγόρα. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο το βραδάκι, λίγο μετά τις 10, όταν θα παίζει δηλαδή το δεύτερο ημίχρονο του Αγγλία-Βέλγιο.